Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, όπως βρίσκει ο καθένας. Ξεκινάει το ΠΑΟ 24, εδώ στο Λίμπερο 174. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Είναι πολύ ωραία μέρα, Σταύρο. Ηλιόλουστη. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, κάνει τις βόλτες του. Κλαίνε από την εμφάνισή μου στη τηλεόραση χθες. Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε. Πολύ καλή εμφάνιση. Σοβαρή, μετρημένη. Κάθε λέξη έχει τη δική της σημασία. Δεν είπες καμία σφαλιάρα όμως, απογοητεύτηκα λίγο. Ήτανε με τον διπλανό σου, ήθελα λίγο, ναι. Συμπολιτισμένο κλίμα. Δεν θα παιχτεί αυτή η εκπομπή ούτε στο Θέμο, ούτε στο Μουτσινά, ούτε πουθενά. Πρόβλημα. Τέτοιες ευκαιρίες, Σταύρο, δεν τις κάνεις. Ας το ξύλο. Πάρ' το ποτήρι το νερό, ρίξ' το μία. Ναι, το έχουμε δει σε γενική συνέντευξη της ΠΑΟΚ, παλιά αυτό. Ή πέτα κανένα χαρτί, ξέρω εγώ. Όχι, το χαρτί δεν θα σε δώσει το διαβατήριο να είσαι στην εκπομπή της καινούριου. Με ένα ποτήρι νερό όμως. Ήθελε τώρα να είσαι στην εκπομπή της καινούριου. Εντάξει, θα ήταν. Και... διακλίνουμε το κινητό όταν μπαίνουμε. Ναι, Σταύρο. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Ναι. Σταύρο, θες να κάνουμε μια αναπαράσταση πώς κύλησε χθες η πεντάλεπτη σύσκεψη για την αναδιάρθρωση. Να κάνω εγώ του Σουπερλίγκα να κάνει εσύ τον Βασιλιάδη. Ναι, πάμε. Λοιπόν, Υπουργέ, δεν θέλουμε να γίνει αναδιάρθρωση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Θέλουμε να παραμείνουν οι ομάδες 16. Μα αφού πήρατε λεφτά για να τις κάνετε 14. Ναι, αλλά τώρα θέλουμε να γίνουν 16. Ωραία, να μείνουν 16, αλλά από εμάς δεν έχει μία. Θα γίνουν 14. Χαρήκαμε. κάπως έτσι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι έγινε ακριβώς. Ακριβώς έτσι έγινε. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι στη Λάρισα θα παίξουμε το Karate Kid 4. Μία ομάδα η οποία βαράει ανελέητα. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένος. Παιδιά, ακούστε λίγο, επειδή δεν είμαι καλά. Επειδή δεν είμαι καλά. Ναι, ναι. Ναι. Έφυγε, έλα. Άντε, ευχαριστούμε. Κλείσε και την πόρτα. Τους συνογνώμης δεν πλήσει την εκπομπή τους, δηλαδή. Ναι. Κάνουμε ποτέ, ούτε μισή φορά. Ούτε τους βλέπουμε, δεν θέλουμε. Τέλος πάντων. Στη Λάρισα, ναι. Ναι, στη Λάρισα, επειδή βλέπω ένα πανηγυρικό κλίμα, παρότι δεν πήραμε το μάθημα με τη Λαμία μαζική ψυχή να κερδίσουμε, θα είναι πόλεμος το παιχνίδι. Μάλλον θα είναι πόλεμος, γιατί μετά παίζει ΑΕΚ Λάρισα. Και μετά Λάρισα Ολυμπιακός. Ναι. Όχι πως τα παλικάρια του Πειραιά, μα χρειαστεί, δεν θα βάλω την ΚΑΠΑ 8, αλλά εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως αποφασίστηκε χθες, η Λάρισα κινδυνεύει. Ναι. Καλά. Βέβαια είναι τόσο μπέρδεμα το πράγμα. Ναι, γιατί είναι όλοι ένα πόντο εκεί στο τέλος. Είναι ένα πόντο στο τέλος τώρα. Η Λάρισα σχετικά είναι σε καλύτερη μοίρα από τους άλλους. Αλλά έχει τα πιο δύσκολα παιχνίδια, νομίζω. Έχει τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Και αυτό είναι αμφίβολο. Δηλαδή έχει τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Με ομάδες όμως αδιάφορες. Μετά από εμάς. Α, όχι, Σταύρο, γιατί ο Ολυμπιακός παλεύει σε κάθε αγώνα να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, λένε. Αυτή είναι καθυστερημένη εντελώς. Διαβάζαμε ένα άρθρο συναδέρφου με την αγάπη. Που έλεγε ότι. Είναι απόλαυση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έλεγε ότι τώρα πρέπει να είναι χαρούμενος σε αντίθεση με πέρσι, γιατί φέτος έχει καταφέρει πολλά για να επιστρέψει του χρόνου στην κορυφή, η κυριαρχία του Ολυμπιακού. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο και το παίζει και δεν μπορεί να το πάρει κανείς αυτό. Ναι. Ρε παιδί μου, τι άλλο. Και αυτό θέλει να το πάρετε. Θέλει να το πάρετε γι' αυτό. Γενικά είναι απόλαυση. Οι παίκτες πανηγυρίζουν. Είναι απόλαυση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πανηγυρίζει. Είναι μια επιτυχία. Μια κατάκτηση. Πολλά πράγματα. Το καλύτερο για μένα είναι. Τι κακή φωτογραφία του Μάρτινς. Ναι, δηλαδή. Το μισούν τον άνθρωπο. Γιατί. Να πει, έχει καλή ο Μάρτινς. Όχι, δεν έχει. Δεν το έχει αυτή τη μιζέρια συνεχώς. Τέλος πάντων, ναι. Και τον μπλε φόντο. Ναι, λίγο. Σταύρο και αγάπη. Πώς γίνεται η στατιστική υπηρεσία να βγάζει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό και τελικά οι Ερυθρόλευκοι να χάνουν τον τίτλο. Απίστευτα πράγματα. Μάλιστα. Γράφει το φως. Καλά, ο πρωταθλητής κάνει μάθημα στον Μάτος. Καλά, αυτή εντάξει. Μάτος θέλει να μάθει το fair play και όλα αυτά. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Γιατί δεν κάναμε θέμα το βίντεο του Μπαράλες. Κάτω, κάτω αυτό εδώ. Προκλητική Μάτος διάβασε τι σημαίνει fair play και αξιοπρέπεια. Έτσι. Γράφει. Ο κόκκινος πρωταθλητής. Ο οποίος άλλαξε αφημί γιατί δεν πλήρωνε τους υπαλλήλους του. Δεν το είδε το αυτό. Δεν νομίζω να ισχύει. Όχι. Ο σκέτος πρωταθλητής. Ο σκέτος. Ο σκέτος έγινε κόκκινος. Ξαναλλάξαν όταν μπήκε μαζί και ο Γάβρος. Παρέμεινε κόκκινος, αλλά γενικά τα αφημί
Πηγαίνουν και έρχονται. Αφημίστηκαν. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά. Και κάπου νομίζω. Γίνεται δουλίτσα στα πρωτοσέλιδα. Κάπου αλλού είδα. Όχι. Και κάπου αλλού είδα. Τέλος πάντων, συνεχίζουν να ξεφτιλίζονται. Νομίζω όλοι αυτοί. Πραγματικά πιστεύω ότι απευθύνονται σε καθυστερημένους. Όχι με πρόβλημα. Αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Που δεν νιώθουν γενικά. Ναι. Σταύρο, απευθύνονται σε ένα κοινό των χιλίων ατόμων. Δεν πουλάνε χίλια, ρε. Τι χίλια, ρε. Πόσο πουλάνε, πιστεύεις. Εγώ, άμα έγραφα με το χέρι, περισσότερο θα πουλούσα. Ο κόκκινος πλανητής, Παύλα Γάτα, Παύλα Γαύρος. 4-5 και 4-5 τη βδομάδα. 400-500 εννοώ. Α, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι το χιλιάρικο το φτάνουνε. 800-900, καμιά νίκη του Ολυμπιακού 5-0. Αν κλείσουν 1100. Τα προποτζίδικα αύριο θα πουλάνε 8 φύλλα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και ισχύει για όλες τις εφημερίδες. Ναι. Ναι. Δηλαδή στο Κερατσίνι ο προποτζής παίρνει κόκκινο πρωταθλητή. Τώρα γιατί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Κοίτα τώρα, αυτό με τη στατιστική παίζει παντού και στο πρωταθλητή. Α, ναι. Πρώτο σε όλα ο θρύλος πριν τη βαθμολογία. Τι δείχνει, πάω και άξιο. Μπράβο, κάποιο. Δεν το παρατήρησα. Μάλλον το σκέφτηκαν όλοι μαζί. Όχι, δεν ήταν μια ιδέα. Ήταν μια ιδέα τη στιγμή. Απλά έτυχε να είναι και στη στιγμή. Σε 30 άτομα παράλληλα. Την ίδια μέρα. Το λαμπάκι εμφανίστηκε. Δεν νομίζω να υπονοήσω ότι υπάρχει τον paper. Όχι. Πλάγκαν. Πού γίνονται αυτά. Πού ζούμε. Πρώτο σε όλα ο θρύλος. Αυτό να τα βλέπετε εσεί πανηγυρίζετε. Μην τυχόν μπερδευτεί κανένας, μόνο και το ξεχάσει. Ότι είναι πρώτος. Δύσκολο είναι μετά. Φοβερά και τρομερά. Αχ, τι ωραία. Σε αυτή την ωραία χώρα. Παιδιά, τι ωραία περνάμε. Εντάξει, κοίτα, κάνουν τώρα, να σου πω εγώ τι κάνουν. Προσπαθούν να περάσουν ένα κλίμα ότι το project είναι πετυχημένο. Δεν χρειάζεται να κάνουν αυτά τα καλύτερα λίγα. Πετυχημένο είναι. Τρίτος ήσουν πέρσι, δεύτερος ήσουν φέτος. Είναι ένα σκαλί πιο πάνω, έτσι δεν είναι. Ωραία. Προχώρησε και στην Ευρώπη. Δεν έφτασε στο τελικό που ήταν ο στόχος. Έφτασε 7 βήματα πριν. Ναι. Του χρόνου μπορεί να φτάσει. Και θες να υποστηρίξεις τη δουλειά του Μάρτινς. Ναι. Που έχεις και ποδοσφαιρικούς λόγους να το κάνεις. Δεν είναι κακό δηλαδή. Δεν το λες και αποτυχημένο. Είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα. Στην πρώτη στραβή του χρόνου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Αν σωθεί. Ναι. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Γίνεται μια φάση στο τέλος, μπαίνει γκολ, πανηγυρίζουνε βαρ. Δεν μετράει. Θα ακούσει ο Μάρτινς για 4 προπονητές μαζί, γιατί τώρα κρατιούνται, δεν έχουν μάθει να είναι δεύτερο-τρίτη και είναι δεύτερη χρονιά σερή. Και τώρα γίνεται όλο αυτό για να κρατηθεί ο Μάρτινς σε ένα επίπεδο. Όταν βλέπω, Σταύρο, πρωτοσέλιδο, θρύλος 2020 με Μάρτινς, κάτι μου λέει Οκτώβριο-Νοέμβριο όταν βλέπω ναι. Να αποχαιρετάει. Ναι, έτσι θα παίρνει η ζωή. Είναι σαν την ανακοίνωση ότι η διοίκηση στηρίζει τον κόλπο. Έτσι θα παίρνει. Και φορτούν οι βάλαν στο κόλπο, που είναι το πρόσωπο του Ολυμπιακού φέτος, αυτή είναι η αλήθεια. Ο οποίος εγώ λέω θα πουληθεί το καλοκαίρι. Δηλαδή μετά από αυτά που έκανε. Ναι. Θα βρει πρόταση. Εδώ θα πουληθεί ο Μπάρκας. Ο Φορτούνης θα πουληθεί. Τον θέλει η Ρώμα. Τον Μάρκα τον θέλει και άλλες ομάδες από τη Σερία. Μετά τον Όρσον που πήρε η Ρώμα μπορεί να θέλει και τον Μπάρκα τώρα εδώ που τα λέμε και τον Τσιτώτα μπορεί να θέλει και τον Θεολόγη τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Έχει ένα point, εντάξει. Αγάπη δεν τον πρόλαβε στο Θεολόγη τον Παπαδόπουλο. Στο ύψος ο θεματοφύλακας. Καλός ήταν όμως. Καλός Θεολόγης. Ποβερά ρεφλέξ. Ρεφλέξ. Το είπες πιο βόρειο-αγγλικά ήταν αυτό. Σκοτσέζικα. Ωραίος. Αυτή είναι η εικόνα στα πρωτοσέλιδα. Διασκεδάζουμε. Υπάρχει ένα μυθικό δημοσίευμα του Μανώλη Γαβαθιώτη, ενός βόθρου της δημοσιογραφίας. Όχι, μη βάλεις δίπλα τη δημοσιογραφία. Είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος, λες. Και τι, δεν γράφει. Ας πω 10 που γράφουν και δεν είναι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων. Συνέχισε. Θα σκεφτώ και θα σου πω. Τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα. Ρατσιστικά σχόλια για το Μάτος. Αν το είχε κάνει αυτό, ξέρω εγώ, Κόλκας, τώρα θα είχαμε. Τι έγραψε το Σύχαμα. Το Σύχαμα. Μετά από το Βόθρο, α πούμε, στο δεύτερο επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο δεν λέγεται στον αέρα, συγγνώμη που το λέω. Ναι. Στο Messenger. Messenger, ναι. Εκεί μου το στείλανε. Έλα.
Έχουμε και λέμε μπλα μπλα μπλα, γράφει για το Μάτους και το fair play. Και όποιος ζητάει από τύπους σαν τον Μάτους να δείξουν ανθρωπιά, αυρότητα, συναδελφοσύνη, αλτρουισμό, έμαθε τέσσερις λέξεις σειρή, ναι. Είναι σαν να ζητάει από περιφερόμενο στα χωριά αρκουδιάρη γύφτο να του παίζει κομμάτι του Σοπέν στο πιάνο. Ναι. Έγραψε. Ναι, και γράφει λίγο νωρίτερα ότι είναι ένας ηθαγενής από ένα μικρό χωριό της Βραζιλίας. Ναι. Ο τύπος που μένει στην Αίγινα, εντάξει. Δεν μια πολύ ωραία προσέγγιση, δημοσιογραφική όπως πάντα. Mm. Δεν τήρησε το fair play. Γιατί δεν κάναμε θέμα το... Θα το κάνουμε. Κάναμε θέμα το... την ξεφτύλα του Ολυμπιακού. Τι έκανε στην Τούμπα. Αυτό και αν ήταν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν παίκτη που λέει ότι χτύπησε και ζητάει να βγει μπάλα έξω. Ωραία. Υπάρχει μια ψιλοεπαφή στο ένα πόδι και βουτώντας σφαδάζει πιάνοντας το άλλο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Αριστάδο. Πολλές φορές δεν συμπονάει το δόντι και σε πιάνει πολύ κέφαλος. Ναι, σκέφτομαι και αυτό. Μπορεί να το μπορούσε το δόντι και να χτύψει το πόδι. Μια τοποθέτηση του Γιώργου Οικονομίδη στο PAOK Channel, την έχει ο Παναγιώτης ο Χρόζογλου αυτή που ήταν διευθυντής τότε. Οπότε για τον εγκομέτη δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεκινάει η θλάση από τη χάμπα. Ανεβαίνει στο δικέφαλο, αλλάζει πόδι. Γιατί ο Γιώτης είχε πολλά προβλήματα με θλάσεις τότε. Όπου με αποκορύφωμα ανεβαίνοντας τις σκάλες στο προπονητήριο της Ευκαρπίας έπαθε θλάση. Το έχω ζήσει, δεν είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται εμένα παράξενο. Απλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Ναι. Αλλά μάλλον είναι αυτό, λες αγάπη. Ναι, σε πονάει το δόντι και σε πονάει το κεφάλι. Το αυτή. Μπορεί να το πούμε στο δόντι και να το χτύψει το πόδι εκείνη τη στιγμή. Είναι νευρικό. Σκέψτε το. Εμένα μου αρέσει. Πέρσι μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, που χτύπησε εδώ και πούλουσε να πιάνει εδώ. Είδε ένα χρόνο μετά τι μπορεί να σκεφτεί. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει να λέω ότι με το που βλέπω ότι η δράση πάει στο τέρμα τη Λαμία, αλλάζει πλευρό. Ναι, για να δει και τη φάση. Αν το δει, αλλάζει πλευρό εκείνη την ώρα. Μην χάσουμε και τον κόλ. Να το δούμε λίγο, ναι. Έλεος, τα έχει ισοπεδώσει όλα. Για να πάρετε ένα πρωτάθλημα. Άντε ρε. Δώσαμε τη λίμνη. Δώσαμε το λιμάνι, το δώσαμε το λιμάνι, όχι. Το δώσαμε, το δώσαμε. Το πουλήσαμε και αυτό. Το πουλήσαμε και αυτό. Δώσαμε το καιρό, γιατί μερικοί είπαν ότι αλλάξαμε και το καιρό για να πάρουμε το πρωτάθλημα, Εντάξει. Δεν το έχουμε πάρει ακόμα το πρωτάθλημα όμως. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο να δώσουμε, δηλαδή. Για το κύπελλο τι να δώσουμε. Τον αγάπη. Θα σου για το κύπελλο τι να δώσουμε. Τι. Για το κύπελλο να πάρουμε. Τι να δώσουμε. Το Ζαγκλιβέρι. Γίνει και μάχη. Το Πασαλιμάνι να το δώσουμε. Δεν δικό μας. Το διεκδικεί βέβαια ο ανταγωνισμός τώρα εκεί στο Δήμο Πειραιά, αλλά δεν έχουμε εκπρόσωπο. Κάτι θα βρούμε. Εντάξει. Θα σκεφτούμε τι να δώσουμε για να πάρουμε και το κύπελλο. Εφόσον με το καλό προκριθούμε επί του Αστέρα Τρίπολης. Ναι, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Επίσης σωστό είναι να παραμείνει η ομάδα σοβαρή, να μην επηρεαστεί από αυτό το πανηγυράκι που στείλεται πάλι. Να μην επηρεαστεί. Ναι, εντάξει. Διαβάζει πολύ για φιέστες, αυτό και τα λοιπά. Ναι, παιδιά, το παιχνίδι είναι μυστήριο στη Λάρισα. Υπάρχει ένα μίσος, παντού σε μισούν πλέον, έχουν φροντίσει γι' αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει μίσος. Βλέπεις παραδείγματος χάρη Πανετολικός, Ολυμπιακός. Άδειο το πέταλο. Ναι. Δηλαδή. Μπορούσε να καμιά τοπική γιορτή εκεί, στο Αγρίνιο και δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει. Τι είναι, πάει εδώ Κυριακή. Του. Τρίτορμου, ξέρω πώς λέγεται. Ποιος έχει αυτό. Τρίτορμου. Τρίτορμος, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, δεν τον ξέρω τον κύριο, εντάξει, συγγνώμη. Βράχο σήκωνε, ξύπνα. Ξέρω τον Ερακλή, ξέρω τον Εάντα, αυτό και τα λοιπά, το Θησέα στους πόλους. Το τοπικό ήρωα δεν τον ήξερα. Τι έκανε η Γνατία και η Ιόνια Οδός. Μάθαμε και τον Τρίτορμο. Ιδέα δεν είχαμε. Βλέπαμε εκεί ένα να σηκώνει, νομίζαμε ο Βέλεξ. Του ξέρεις τι έκανε αυτόν. Την ιστορία του. Ο Τρίτορμος. Φαλιάρα και κάσα. Έτσι θα έπρεπε να λέγεται ο Πανετολικός. Ωραία το μωτό. Τίτολμος παέ, σφαλιάρα και κάσα. Τέλος. Θα το γκουγκλάρεις τώρα τι. Τρίτολμος είναι ή τίτολμος. Τρίτολμος έγραψε. Σιγά μην είναι η δομή ρε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μια κάμερα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πες χορηγούς μας. Αγανάκτης. Έχουμε και νέο χορηγό στην δεύτερη ώρα σήμερα. Η πρώτη είναι τώρα όμως. Είπε ο άνθρωπος. Τη δεύτερη είπε. Δεν το άκουσα αυτό. Απλά κάνω εισαγωγή. Μπράβο Σταύρο. Έτσι πέρα. Θα το πω στο διάλειμμα αγάπη. Για να σας κάνω και ένα μάθημα ιστορίας, θα να μαθαίνετε. Ρίτζες Καζίνο, χαμός, κυρία επιθεώρηση. Παρασκευή και Σάββατο. Οι καλύτερες παραστάσεις που μπορείτε να πάτε. Νομίζω, θυμάσαι λίγο τα παλιά, γελάς, περνάει ευχάριστα η ώρα σου, η καλύτερη αίθουσα της πόλης. Εντάξει, έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Νομίζω θα και να σε επίπεδο και τραγουδιών και σεναρίου και κουστούμιών και χορευτών γενικότερα έχουν κάνει ένα πολύ καλό. Ένα μεγάλο υπερθέαμα. Καλό θα ήταν να πάμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε βέβαια. Προλαβαίνουμε. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές. Θα πάμε την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. Θα το πούμε έξω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζες Καζίνου Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Εθνικής Αντίθεσης 171 στην Καλαμαριά, σε νέα γραφεία. Πηγαίνετε από εκεί. Κλείνετε ένα ραντεβού βεβαίως πριν με τους ανθρώπους Αναδομό. Και θα σας τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, ανάλογα και με τις δικές σας ανάγκες. Άμα θέλετε να αλλάξετε όλο σας το σπίτι, θα σας κάνουν όλο το σπίτι. Άμα θέλετε να αλλάξετε ένα δωμάτιο, ένα δωμάτιο. Αν θέλετε επαγγελματικό χώρο, υπάρχει και για εκεί η δυνατότητα με πάρα πολλά πακέτα. Οι τιμές είναι πολύ καλές, οι καλύτερες νομίζω της αγοράς, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες. Και πάντα συνέπειε χρονοδιάγραμμα. Ο Στέργιος έχει πει πάρα πολλές φορές από προσωπική εμπειρία ότι είναι το πιο σημαντικό. Ίσως και πιο σημαντικό. Από τα πιο σημαντικά. Μπράβο, Στέργιο. Όχι, και τιμή είναι πολύ σημαντικό, αγάπη. Εντάξει, τιμή όμως, άμα ξέρει ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει, θα την κάνεις, ρε παιδί μου. Θα βάλεις λίγο παραπάνω. Σπίτι φτιάχνεις. Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας στοίχημαν.gr, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Τότε να είμαι Στέργιο. Όχι. Μα, όχι, δεν την πουλάω, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι. Αλλά δεν, κομματάκι καλύτερη είναι η City. Αχ, εντάξει, οκ. Okay. Α, και θα έχουμε πολύ λαό στο νέο μας στολίδι. Τι να κάνουμε, Ρεστάκη, δεν παίζει μπάλα ο κόσμος. Μπορεί να παίξει όμως σήμερα. Α, σήμερα μπορεί να παίξει. Άλλωστε, είναι η ομάδα, η μοναδική ομάδα του Λονδίνου, αγάπη, που μπορεί να απολαύσει τη Champions League τότε να. Είναι συγκινητικό. Ούτε η Chelsea, ούτε η. Είναι συγκινητικό. Η Arsenal, ούτε κάποια άλλη ομάδα του Λονδίνου. Είναι ένα είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέει. Συγκινήθηκε, το βλέπω. Ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, η μέρα Champions League σημερινή. Έχει και άλλες επιλογές, γιατί όπως λέμε δεν παίζουν όλοι Champions League. Έχει και βόλι. Έχει και βόλι, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι, μπορείς εκεί πέρα να επιλέξεις σετ. Μια χαρά. Λέω να μην επιλέξω. Όσες φορές έχω παίξει βόλι δεν. Ούτε εγώ, αλλά όποιος θέλει μπορεί. Θα περιμένουμε απλά την νίκη του ΠΑΟΚ και την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Έτσι. Λοιπόν, εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στοίχημαν στις καλύτερες αποδόσεις με ασφάλεια. Και διεκδικείται πάρα πολλά μεγάλα ποσά, όπως και με το σερί το παιχνίδι που διεκδικείται μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στοίχημαν και φυσικά το online καζίνο της Στοίχημαν. Και σε αυτό εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ανοιχτό για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, μεγάλα jackpot, πολλές συγκινήσεις και μεγάλα κέρδη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερ 107,4. Στέργιο, τι διαβάζεις? Όχι, προσπαθώ λίγο, ναι. Να καταλάβεις και τι γίνεται. Εχθές είχα δίκιο που έλεγα ότι έγινε λάθος που έγραφε το Sport DNA πάνω στη βιασύνη των ανθρώπων. Η Super League 2 με 14 ομάδες. Πες τα, Στέργιο. Πες τα. Δεν είχε λογική. Πες τα, εντάξει. Θα έρθει τώρα. Όχι, δεν εντάξει. Δεν. Λάθη γίνονται, κάνουμε κι εμείς. Έχουμε κάνει όλοι. Έτσι, Στέργιο. Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα μας επιφυλάσσει αυτό το έργο της αναδιάρθρωσης. 14 ομάδες η Super League, 12 η Super League 2, 14 η Football League. Δηλαδή τώρα η Football League είναι η γάμα εθνική, αντίστοιχα. Θα είναι η γάμα εθνική, ναι. Μάλιστα. Και πολλές ομάδες πέφτουν κατηγορία αυτόματα. Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα έβλεπα χθες τον Πασαραϊκό, ναι. Με ενδιαφέρει, του χρόνου θα είναι στη Δέλτα Εθνική. Ενώ είναι αρκετά ψηλά, ας πούμε, στη γάμα εθνική στον όμιλό του. Ναι. Πέφτει στην Δέλτα Εθνική. Όπως θα πέσουν και οι ομάδες που θα είναι από τη 10η θέση και κάτω στην τωρινή Football League. Θα παραμείνουν μέσα στη Football League, αλλά θα είναι στη γάμα εθνική. Δηλαδή άρα, πέφτουν κατηγορία. Άρα έχει θέμα και ο Ηρακλής εδώ πέρα. Ο Ηρακλής και αν έχει θέμα. Μάλιστα. Σταύρο, είδες. Η Super League 2 είναι η τωρινή Football League. Άρα είχε δίκιο χθες ο Στέργιος. Σε αυτό που έλεγε. Στο κλείσιμο.
που είχαμε μια. Το ίδιο λέγαμε. Ο Στέργιος δεν κατάλαβε ότι λέμε το ίδιο. Όχι, απλώς διάβασα Sport DNA. Είπε ότι έγραψε λάθος το DNA, αυτό που δεν το έγραψε λάθος. Έγραφε το Sport DNA αρχικά. Δεν το μετά διορθώθηκε. Η Super League 2 έγραφε, θα έχει 14 ομάδες. Ήθελαν να γράψουν η Super League. 12 θα έχει η Super League 2. Εντάξει, απλώς μπήκε ένα 2 στη Super League. Άρα είναι η Super League, η Super League 2 είναι η τωρινή Football League και μετά είναι η Football League και η Γάμα Εθνική. Ναι. Έτσι πάει. Ωραία, το βρήκαμε. Τώρα δεν ξέρω. Άκουσα με προσοχή χθες ο Σταύρος στην ΕΡΤΡΙΑ. Εντάξει. Οι απορίες που έχουμε όλοι, νομίζω, τις αποτύπωσες και τους προβληματισμούς για την αναδιάρθρωση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άντε κάνουμε, αλλάζουμε τα ονόματα και τον αριθμό των ομάδων και έχουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα δείχνει να γίνεται κάτι. Για μένα, βέβαια, η Super League είναι για 12 ομάδες. Η εμπορικότητά της αυτή είναι. Έχεις ακούσει τίποτα τι θα γίνει αν. Νομίζω play-off θα έχουμε σίγουρα, δεν είναι. Λογικά ναι, αλλά θα δούμε τη μορφή τους. Κανονικά πρέπει να έχει play-off και play-out. Για να υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Play-off και για πρωταθλητή. Μαζί ναι. Μέσα. Βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση μου αν θα δούμε κανένα έργο. Η βαθμή δια 2 συν 3 πλην 7 που θα μεταφέρει στα play-off. Κοίτα, γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βοηθήσει τα μαθηματικά μας. Με μείον 2, με μείον 6 ο ένας, όχι έτσι, όχι μείον 3 στην τάδε απόφαση. Ναι. Γενικά τα έχουμε. Έχουμε επαναφέρει λίγο μνήμες δημοτικού. Ναι, ωραία. Το εξασκείς γενικά. Ναι, το εξασκείς το πράγμα. Αλλά γενικά, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, ξέχωρα τι συμφέρει ή δεν συμφέρει. Δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι τώρα η αγορά του, χωρίς να υπάρχουν λιγότερες ομάδες στη Super League και τα παιχνίδια που θα λείψουν να καλυφθούν με ανταγωνιστικά. Δηλαδή τώρα, αν είναι 12 ομάδες, 14, ωραία, και οι 7 παίζουν, ξέρω εγώ, play-off και οι άλλες 7 παίζουν play-out, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θα υπάρχει και κάποιο κομμάτι της σεζόν που θα είναι αδιάφορο. Ναι, και σου λέω εγώ το άλλο. Οκ, αυτό συμφωνούμε. Γιατί εγώ του χρόνου, σαν ΠΑΟΚ, να τερματίσουμε τον Ολυμπιακό 10 βαθμούς. Ναι. Εντάξει, και γιατί να πω στα play-off με 2 βαθμούς εγώ και έναν Ολυμπιακός. Άμα ξεκινάμε με βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στον Πειραιά μπορεί να κάνει κάποιος την ίδια τοποθέτηση με σένα ανάποδα. Ναι, εντάξει, το δέχομαι. Εδώ σου λέω, μην κοιτάς τι συμφέρει με τα σημερινά δεδομένα. Μην κοιτάς το σήμερα. Κοίτα το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα προϊόν. Εντάξει, πώς θα γίνει προϊόν. Προϊόν θα γίνει Σταύρο να πιάσουμε αυτούς που δίνανε τον τζίλο. Μαζί σου. Έτσι θα γίνει προϊόν. Μαζί σου. Ένα κομμάτι. Δεν βλέπω στην ατζέντα να υπάρχει κάτι. Τι αποτελέσματα έχει η ομάδα του Πειραιά μετά τον τζίλο. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο νίκες. Εκτός από. Εκτός από την Τούμπα. Α. Με Έλληνες διαιτητές τι έχει. Με Έλληνες. Μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Έχει φάει κανέναν κόλ. Κάνα τυχαίο θα τα μπήκε. Κάνα κατά λάθος. Κάνα κατά λάθος. Ναι, γιατί βλέπω ότι πλην του Sport DNA και εμείς που το σχολιάζουμε και το γράφουμε, δεν βλέπω κινητικότητα για τζίλο. Ούτε τον ίδιο τον τζίλο, μάλλον. Χάρηκαν που επέστρεψε. Χάρηκαν που επέστρεψε, ναι. Χάρηκαν που επέστρεψε. Γιαγιά με τα ραδίκια στην Κατερίνη, τώρα καινούργιο είναι αυτό. Είχαμε τα γιαγιά με τα τερλίκια. Τώρα πιάσανε γιαγιά στην Κατερίνη που πουλούσε 6 κιλά χόρτα, όχι χόρτα. Τα παράνομα, ραδίκια, βλήτα. Σίγουρος? Είμαι σίγουρος, ναι. Μήπως την είδαμε κανένα. Όχι. Όχι. Καλά, αυτό μην το λες. Η καρδιά της αγάπη, ναι. Ναι, που ήταν στον κήπο οι γιαγιάδες και βγάζαν τις μπάμιες, τις καβάτσες. Οι γιαγιάδες. Οπότε η γιαγιά με τα ραδίκια και τα βλήτα και τους ζωχούς. Έχει δικαστήριο σε λίγες μέρες. Ναι. Για τον τζίλο που υπόθεση εξηγνιάστηκε από την ελληνική αστυνομία, δεν βλέπουμε κινητοποίηση. Έχει κινητικότητα όμως σε αεροπορικές εταιρείες. Φεύγουν τα παιδιά. Εξωτικοί προορισμοί. Καλά, δεν λες τώρα τη Ρωσία εξωτικό προορισμό, αλλά. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά είναι, Σταύρο. Καλύτερα από εδώ. Φαντάζομαι. Κορυδαλό. Ξεκάθαρα μια χαρά είναι. Τη βλέπεις και εξωτική, τη βλέπεις και πανέμορφη. Ναι, ναι, ναι. Έχεις πάει στη Μόσχα. Φαντάσου τον εαυτό σου με λεφτά στη Μόσχα. Είναι μια. Πάρα πολύ ωραία μεγαλούπολη που προσφέρει τα πάντα. Αν είναι στη Μόσχα, μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Που να είναι. Κράσνονταρ. Στο Κράσνονταρ. Εκεί που χαϊδεύονται περιπτερούδες σουδωμένες με αλκοόλ. Ναι. Ναι. Γιατί να σου δώσουν πακέτο τσιγάρα, ξεγυμνώνονται και χαϊδεύονται. Σου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Όχι σε μένα, σε συνάδελφο και ήμασταν δίπλα και το διασκεδάζαμε. Σε μένα, σε συνάδελφο. Ναι, σε συνάδελφο έγινε.
Το διασκεδάζατε. Εννοείται το διασκεδάζαμε. Μέχρι να δει ο στρατός και να ανοίξει την πόρτα, να τη βγάλει και να δώσει τα λεφτά πίσω. Δεν το ξέρετε αυτό. Όχι. Χαζί είστε, ρε. Δεν μας το έχεις πει, ρε. Όχι, έχεις πει τόσο πολλά, αυτό το έχεις πει. Το κράζοντα. Ο κολλητός σου, πρώην συνάδελφος στο ΜΗ. Mm-hmm. Ωραία. Πάει να πάρει τσιγάρα. Δίνει τα λεφτά, είναι ένα κουβούκλιο, δεν περίπτερο περίπτερο στα δικά μας. Σαν ψερικατσίδικο, το οποίο όμως δεν ανοίγει πόρτα. Ανοίγει πορτά και δίνει λεφτά, παίρνει πίσω. Και είναι τζάμι με κάγκελο απ' έξω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δίνει τα λεφτά ο συνάδελφος του καλός να πάρει τσιγάρα. Ναι. Παίρνει τα λεφτά αυτή. Μια θεία τώρα, εντάξει. Παίρνει τα λεφτά αυτή. Αρχίζει να χαϊδεύεται. Δεν φέρνει τσιγάρα ποτέ. Όπως σας το λέω. Ευτυχώς είμαστε δίπλα σε ένα μπαρ και βγαίνουμε και το βλέπουμε το σκηνικό. Ωραία. Χαϊδεύεται, βρίζει. Ναι, πίνει βότκα. Το κάνει παράλληλα. Χαϊδεύεται και βρίζει ή σταματάει το βρίζει. Είναι όλα, όλα. Ένα ποτ που είναι. Εσύ κοιτούσατε. Εμείς γερούσαμε. Εμείς κλαίγαμε βασικά. Αυτή ήταν η λέξη. Ναι. Και εν τέλει έρχεται ο στρατός, όχι αστυνομία. Ο στρατός ανοίγει την πόρτα, τη βγάζει έξω. Αν νόμιζα πήραν το περίπτωρο όλο μαζί. Όχι, όχι. Το ξυλώσανε από κάτω. Όχι. Όχι. Ο συνάδελφος πήρε τα λεφτά πίσω. Δεν θυμάμαι από τη σιγάρα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν ένα από τα σκηνικά τα πολύ ωραία που ζήσαμε στο γειτονικό. Στο Ροστόφ Κράσνονταρ, 70 χιλιόμετρα. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του τεράστιου επενδυτή της Βορείου Ελλάδος και του ΠΑΟΚ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σύνθημα, Σταύρο. Τι. Η θεία χαϊδευότανε και τα λοιπά. Η τα θεία βράδια. Χαϊδευότανε. Τσιγά. Αν το δουλέψεις με λίγο δεκαδίλεπτο. Ναι. Είναι ναι, καλό. Ναι, ναι. Η θεία χαϊδευότανε. Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε παιδιά για σκηνικό κλάμα. Κλάμα. Μάλιστα. Δεν το πιστεύαμε. Σε κάποια φάση δεν ξέραμε πρέπει να γελάσουμε. Να απορρίσουμε. Αλλά πρέπει να πίνουμε μια βότκα και κάτι. Πικουλινόσκα για 97% αλκοόλ. Κάτι τέτοιες που πίνεις δυο τζούρες και ξαφνικά βλέπεις το Στρούμφ 2-10. Κανονικά το πιο κοντινό αλκοόλ σε LSD. Κατάλαβες, δηλαδή τέτοιο έργο η διθεία. Έχω μία βότκα από την Λευκορωσία φέτος. Μην την πιείς. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι στη Λευκορωσία, όχι. Επειδή είναι το καθεστώς εκεί μας ουρώσεις. Πάει, σε ψάχνω δική σου μετά. Ναι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Την είδα 3 ευρώ στα duty free. Μου λέει συνάδελφος που έχει εμπειρία στα ποτά και τα λοιπά. Πάρτε την, είναι καλή. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα. 3 ευρώ. Περιμένω να δει κάποιος έτσι καλεσμένος. Να γίνει δοκιμαστής. Ναι. Από χαλάλης ο αγόρι μου. Αφού πιάσαμε την κουβέντα με τις βότκες, γυρνάμε από την Ουκρανία. Λέει μέχρι μία βότκα μπορείς να πάρεις στις αποσκευές από τα duty free. Λέω θα το δοκιμάσω λίγο διαφορετικά. Παίρνω 9 και πάω στο ταμείο. Ναι. Δεν πήρα 2. Πήρε 9. Πήρα 9. Ναι. Πέρασα. Με τις 9. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Α, όσου του. Βαρέθηκε ο ταμείας. Πέρασα. Και μου λέει το μυθικό συνάδελφος, θα σε σταματήσουν στη Θεσσαλονίκη, ρε. Απαγορεύεται. Λέω, εσύ, Θεσσαλονίκη, 3 ώρα φτάναμε. Θεσσαλονίκη, πάω με ένα φορείο, με ένα πτώμα, με ανοιχτή χειλιά. Ένα τόνο, ό,τι ναρκωτικό θέλεις. Και το περάσω σε καροτσάκι μπροστά του εκείνη την ώρα, δεν θα ασχοληθεί κανεί. Κάνε το λίγο εικόνα, να έχει ένα φέρετρο στην πλάτη. Δεν υπάρχει. Μόνο να γυρίσαμε από την Ελλάδα. Η μόνη ερώτηση που μπορεί να σου κάνει τέτοια είναι: είστε από χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πει, α, ναι, εντάξει, πήγαινε. Ναι. Όταν γυρίσαμε από Λονδίνο, όμω, μέχρι να σταματήσει το ότι φτάσαμε, θυμάσαι. Που είχαν εκείνη τη μεγάλη την ουρά. Πάλι εσύ διαμαρτυρώσουν. Τυχαία. Δεν θυμάσαι. Τι είναι, μα που μας έκανε, έλεγχο διαβατήρια, τι μα έκανε. Έχω μια φιλοσοφία, αγάπη. Έρχεται ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γυρνάει ο ΠΑΟΚ στην πόλη του. Ναι. Δεν μπορεί να του κάνει έλεγχο. Κατάλαβε, είσαι στο ΠΑΟΚ, τέλο ανοίξει την πόρτα. Δεν το κάνω επειδή βαριέμαι. Το θεωρώ ότι είναι προσβλητικό. Τον Νουάρτα το θυμάσαι, τον είχαν ψάξει μέχρι τι κάλτσε. Καλά, καλά. Και στο Λονδίνο και αλλά δεν είναι, το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι είσαι στο ΠΑΟΚ, παιδιά. Ναι. Είναι γεγονός. Είσαι στο ΠΑΟΚ. Είναι η πόλη του. Ανοίξτε. Δεν έκανα έλεγχο διαβατήριο. Τι μου λέει. Αλλά και στην Αθήνα δεν είσαι πιο ήρεμο, επειδή δεν είναι η πόλη του ΠΑΟΚ. Και λίγο. Με κάτι flight ambassador, με κάτι αυτά. Εντάξει, 6 ώρες είχα να καπνίσω, δεν στεργείο. Τους έχεις λίγο. 6 ώρες είχα να καπνίσω. Τον καημένο τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Δίκιο είχα. Ας επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Καθένας περίπτερας είναι ένας. Γεννήθηκε στο Κράσνοντα με βότκες μέσα στα μπαρ. Και άλλο θέλω.
Τι ποιοτικό κοινό έχεις. Ναι, 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 ο Χριστάκης δούλεψε. Μάλιστα. Κοίταξε, το να βρει το κατάλαβα για να το κλείσουμε το γιατί χαϊδευότανε. Μάλιστα, Ριό, κόλλησε εσύ. Τέλος πάντων. Προσπέρασε το. Νέα έχουμε να πούμε ή κορυδεύουμε εδώ πέρα. Τι νέα θες να πούμε. Τι έχει η ομάδα. Ρεπό. Άρα ρεπό κι εμείς. Βάλε μουσική. Η ομάδα. Όχι, έχει. Σε ποια εβδομάδα έχει. Σιγά σιγά ξεκινά προπονήσεις. Τον ακπόν περιμένουμε. Αν θα είναι διαθέσιμο ή όχι. Τόσο φοστράκα, έπαθε ένα κάταγμα. Ναι, αλλά μπορεί να παίξει την Κυριακή. Χέρι, άμα τέχει τον πόνο, θα είναι διαθέσιμο κανονικά. Αυτό περιμένουμε. Το ζητούμενο είναι να πάρει χαμπάρι τον πόνο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην δοθεί εντολή. Όχι, ρε, υπερβολή είναι, έλα. Το πάω ξάκι. Το κυνηγάμε πολύ. Ποιο είναι. Το κυνηγάμε την καλή έννοια, γιατί μερικοί μπορεί να πιστεύουν, όχι. Πάω ξάκι άλλωστε. Ο ακπομ. Έχουμε καιρό να δούμε και στο Twitter κάνα post του πάω και τον ακπομ. Ή τώρα, αφού το μιλήσανε. Από την ώρα που ανεβάζουν τι γραφικότητε, τα κέρδη συνεχώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Τέλος πάντων, το μιλήσαμε το παιδί μας. Νομίζω με Σβητέρες και θα πάμε στη Λάρισα. Ναι. Θα γυρίσει και ο Λιμνιός. Για το Ζαμπά, νομίζω θα δούμε. Ότι θα δούμε. Ξέρεις, αυτή η τραυματισμή στο ισχύο είναι λίγο. Είναι στο στρατό, θα θέλαμε να πάρουμε άδεια για να μην κάνουμε μια άσκηση που είναι η μέση. Μου άτευρέστο. Ναι. Τότε δεν ξέραμε το ισχύο. Είδες. Ναι. Η μέση λέγαμε. Άμα λέγαμε ισχύο εκεί θα μας πούνε άδεια. Δεν πήγε τρέξερε. Εντάξει, θα δούμε πώς ναι. Θα πάει με Ζαμπά. Γενικά η ομάδα αρχίζει και, γίνεται, αρχίζει και γεμίζει. Απουσίες σημαντικές, αν όλα πάνε καλά, δεν θα έχουμε. Ναι. Νομίζω. Επαναλαμβάνω, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Λάρισα καίγεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Λάρισα δεν μας ταιριάζει σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα που βαράει ανελέητα. Ναι. Εντάξει, και με την ανοχή των διαιτητών, οι οποίοι. Σου λένε ότι, αδερφέ, ο άλλος παίζει την κατηγορία. Εντάξει, έχει και ένα ύφος τέτοιο, έχει και μια ένταση στον πάγκο της, πιέζει έξυπνα. Έβλεπα τον Παπαπέτρο στο Λάρις Αστέρας Τρίπολης, λες και ήτανε, ο Κούγιας καλύτερα θα σφυρίζει την Τρίπολη. Γενικά, δεν ταιριάζει η Λάρισα στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός, μετρημένος και ο διαιτής είναι σοβαρός και δεν αφήνει την κλωτσοπατινάδα, τότε. Πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη τύχη. Αν πάει στην Κλωτσιά, σε έναν αγωνιστικό χώρο που δεν έχει το χάλι του καλοκαιριού, ναι, έχει βελτιωθεί το χειμώνα, έχει βελτιωθεί, αλλά πάλι δεν το λες και Λούβρο. Έγινε μια προσπάθεια να συμμαζευτεί το χορτάρι, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι και το καλύτερο χορτάρι. Θέλει προσοχή και αγωνιστικός χώρος. Γενικά, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ψάχνει 2 βαθμούς στα τελευταία 3 παιχνίδια. Δεν ξέρω σε τι εικόνα θα μας οδηγήσει. Όλοι θέλουν να κερδίσουν την Κυριακή. Υπάρχει και η επιστροφή στα Τέμπη, όπου είναι το μνημείο των παιδιών και θέλουν όλοι να συνδυαστεί η κατάκτηση ναι. του πρωταθλήματος και τυπικά και η πρώτη τέλος πάντων που και η ομάδα να δώσει ένα φόρο τιμής εκεί πέρα στο μνημείο. Στο μνημείο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Η ομάδα πρέπει να το καταλάβει πρώτη αυτό. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μία μάχη. Έχει δώσει πάρα πολλές μέσα στη σεζόν. Αλλά κακά τα ψέματα είναι η τελευταία που θα μπορέσει, η πρώτη μάλλον που θα μπορέσει να κλειδώσει μαθηματικά το παιχνίδι, το πρωτάθλημα. Μακάρι να προετοιμαστεί κατάλληλα και να πάει να πάρει το παιχνίδι. Τώρα η Λάρισα είναι βελτιωμένη η Λάρισα γενικά σε σχέση με το ξεκίνημα. Έχει βάλει αρκετούς παίκτες στην εξίσωσή της. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί και αυτή στις απαιτήσεις ενός τόσο πιεστικού για αυτήν αγώνα. Και εντάξει, και μόνο που θέλει να καθαρίσει λίγο το τοπίο με την παραμονή, καταλαβαίνεις ότι το μάτς του παίξει στο 150%. Είναι πολλά, ρε, είναι σκληρή ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό να... το μίσος για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει ανάγκη για βαθμούς. Δεν ξέρω ποιο πουλί θα βάλουν διαιτητή. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουν βάλει πουθενά στον ΠΑΟΚ τον Παπαπέτρου. Ναι. Αλλά τον βάλαν και προς εξαλητία τώρα. Για να μην τον βάλουν στη Λάρισα, τον έβαλαν στο Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Για να μην τον βάλουν στη Λάρισα, ενώ στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει παίξει ο Παπαπέτρου τον ΠΑΟΚ ποτέ από τη δεύτερη αγωνιστική διεθνής διαιτητής. Από το Πανιόνιος ΠΑΟΚ.
όπου υπάρχει μεγάλη διαιτητική, μεγάλο διαιτητικό λάθος, αλλά είναι του Καμπούρη, του Βοηθουδίνη, του Παπαπέτρου. Εν τω μεταξύ, αν δεν είναι αυτό το μάτι σημαντικό για να μπει. Διεθνή διαιτητή. Ναι, ο καλύτερο μη τι. Αφού το κομμάτι. Το ζήσουμε και κάτι τέτοιο. Ένα νομίζω. Αν και ο Περέιρα, αν δεν ανανεώνει, τον έχω ικανό να κάνει. Θα το πάει εντελώς εντελώς στα άκρα. Τελειώνει το συμβόλαιο του Περέιρα. Πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Καλά, από πέρσι την πληρώσαμε εμείς. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Αύριο θα ξέρουμε. Τετάρτη. Λογικά αύριο θα βγουν οι ορισμοί. Ή αύριο ή Πέμπτη. Ναι. Αλήθεια είναι. Να δούμε τι θα έρθει από εκεί. Αλλά εντάξει, ότι οι άλλοι παίζουν παραμονή δεν σημαίνει να πάρει κανένα παίκτη που πάει το πόπ του στο χέρι και να τρέχει. Αυτό λέμε. Ποιο θα είναι διαιτητής. Κοιτάξτε. Ποιο θα είναι διαιτητής. Και η Λάρισα είναι μια ομάδα που πιέζει από τον πάγκο τη. Δεν είναι. Ναι. Θέλει προσωπικότητα. Και πριν το μάτι. Κατάλληλο για ξένο διαιτητή το συγκεκριμένο παιχνίδι, πιστεύω. Ναι. Να κατακτήσει ο ξένος και να φύγει στο 30 να πει δεν κάθομαι εγώ εδώ άλλο. Ο Δόνης είπε πάρα πολύ ωραία γιατί είναι καλό που μπήκαν ξένοι. Γιατί. Γιατί δεν φίλε τον Έλληνα, ο άλλος τον πιέζει από το πρώτο λεπτό. Αυτοί που διαλέξαν οι περισσότεροι δεν έχουν προσωπικότητα και το παιχνίδι γίνεται λοντέο, δεν παίζει κανείς ποδόσφαιρο. Αναγκάζεται γιατί σφυρίζει πολύ, κάνει ράλι, δεν υπάρχει ρυθμός. Πέφτει ένας παίκτης κάτω, σφαδάζει. Πιάνει το άλλο πόδι από αυτό που χτύπησε. Γενικά, τέλος πάντων, υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι υπέρ του Έλληνα διαιτητή. Ναι. Και από τη στιγμή που ο Έλληνας διαιτητής δεν έχει συχτηρήσει κανέναν ελληνικό πάγκο, να του πει τον μπούλο όλοι, βγείτε. Ναι, ναι. Βγείτε. Ναι. Δεν παίζω εγώ μαζί σας. Μείνετε εδώ για να προβληματική και άμα θέλετε κανένα αλλαγή, πάρετε το τηλέφωνο. Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό κανείς Έλληνας διαιτητής. Αυτό το πράγμα έχει βέβαια επίπτωση και στη μορφή του παιχνιδιού και στο σεβασμό των παικτών προς τον διαιτητή και οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει μια τέτοια συμπεριφορά και, το αντίκτυπό της. Γεγονός είναι λοιπόν ότι δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια γιατί απλούστατα έχουν τη δικαιολογία ότι δεν μας προστατεύει κανείς. Καλά. Όλα τα μας την ίδια ώρα, ε. Καλά, είναι, ξεκινάει τώρα. 7 η ώρα δεν είναι. 7. Ναι. 7 η ώρα, μια χαρά. Κοίταξε, τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον ουσιαστικά είναι τρία. Είναι το Λάρισα ΠΑΟΚ, το Άρης Ατρόμητος. Τι λες δε, που είναι τρία. Και το ΠΑΣ Γιάννα Αστέρας Τρίπολης. Το Ολυμπιακός Ξάνθη δεν έχει. Όχι. Δεν πέφτει Ξάνθη. Πέφτει, δεν πέφτει, θα χάσει Ξάνθη. Όφι. Όφι Παναθηναϊκός. Δεν πέφτει. Δεν νομίζω να μπορείς, ούτε Όφι ούτε Ξάνθη να πάρουν βαθμό. Σιγά, δεν πέφτει με την Μπαρτσελόνα. Ξάνθη άσης. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, η Όφη. Παναθηναϊκός Όφη. Ναι. Όφη είναι τέλος 25. 10%. Μου το δίνεις 50 φράγκα να βάλω 10 ευρώ να πάρω 500. Το διπλό. Ναι, αφού δεν υπάρχει καμία τύχη. Δεν υπάρχει καμία τύχη. Ωραία. Μου το δίνεις 50 φράγκα. Ναι. Η Στέργιος Μπετ. Ναι. Ωραία. Εγγύηση. Εγγύηση. Εγώ και στοίχημαν. Ωραία. Τέτοιες αποδόσεις. Ωραία. Άντε να πάμε στο διάλειμμα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα χωρίς να έχουμε πει τίποτα ουσιαστικό. Γιατί δεν έχει ρητηθεί τίποτα. Έχουμε μάτι σήμερα στο Βόλι. Ναι. Τι ώρα πέντε. Πέντε νομίζω. Πάμε μια βόλτα. Στο παρατάκι. Πάμε μια βόλτα. Θα πήγαινε άμα δεν είχαμε αλλάξει προπονητή. Άμα δεν είχαμε αλλάξει προπονητή. Ναι, θα πήγαινε για να χτυπάω το καμπανάκι όταν. Ναι, αλλάξαμε τώρα. Αλλάξαμε. Θα πάμε στο παρατάκι. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Μπαμπάς Φιλίπποφ σήμερα. Βασικά δεν ξέρω αν θα είναι στο πάγκο όμως. Γιατί είπε χθες και ο Ραφέλ ότι δεν είναι σίγουρο αν θα προλάβει. Να είναι κανονικά. Θα μας τα πει μετά. Θα αναφερθούμε στο παιχνίδι. Πάω Πανιόνιος. Αύριο θα πάμε. Ναι. Τι ώρα. Δεν θυμάμαι αυτό. Πάλι νομίζω ότι τέτοια ώρα είναι. Πάλι νωρίς είναι. Μπορεί να είναι και πιο νωρίς, 4.30. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι νωρίς. 5 και 45. 15 και 45, 4 Πατέρτο. Αυτή η πολύ ωραία ώρα του Εσάκη είναι. Γιατί 4 Πατέρτο Τετάρτη, εσύ. Τι ώρα είναι αυτή. Θα μην πω γιατί. Λοιπόν, είναι φίλος μας. Ποιος. Φίλοι μας είναι στον Εσάκη. Εντάξει, φίλοι μας είναι, δεν είναι από την εκτρή μας, ρε φίλε. Η ώρα αυτή δεν είναι αντιμπορική. Φίλοι μας, εκτρή μας, ξαδέρφια, η αλήθεια είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Φίλοι μας είναι. Έχουμε παίξει δίκιο, έχει, εντάξει. Η καλύτερη ώρα. Σχολάς, πας σπίτι τρως, μέχρι τις 2.30 παρά. Το παίρνεις ερή. Ξέρεις τι χαμπουκεράκι έχει εκεί πέρα. Χοντόγκ, θεϊκό φίλε, στο παρατάκι. Θεϊκό χοντόγκ, πες ένα χοντόγκ. Κλαίνει στη Νέα Υόρκη, συμφωνώ. Από εκεί που το βγάλανε. Φοβερό. Ναι, φοβερό. Και σε μεγάλο μέγεθος. Μεγάλα κρεμμύδια, μεγάλο. Μεγάλο. Πίνεις και το χυμούλι σου.
Ωραία, όχι, πας, τώρα, αλλάζεις. Να πας να είσαι βαρύ στο γήπεδο, ας το φάει μετά. Τι θα φας το κάμπι και... Άκου να δεις, ένα hot dog για μας τώρα είναι ορεκτικό. Είναι σαν να παίρνεις εσύ... Αυτό όμως το παλατάκι είναι τεράστιο, λέμε. Εντάξει, πετάς λίγο ψωμί από τα πράγια και νομίζεις ότι κάνεις τίποτα, ρε. Έτσι καλά, κόβω το ψωμί που δεν έχει λουκάνικο, δεξιά-αριστερά. Και λέω εντάξει, τώρα έγινε light. Έτσι κρατιές, ρε. Άρα καταλήξαμε λοιπόν ότι είναι η καλύτερη ώρα, παιδιά, να πάτε στο παλατάκι αύριο, να απολαύσετε το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Μπράβο στον Εσάκη. Γιατί όντως σκέφτεται το προϊόν. Λοιπόν, ρίζεις η Καζίνη Θεσσαλονίκη. Και Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Ένα μοναδικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πλειάδα αξιόλογων ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών. Πραγματικά ένα σοου που δεν πρέπει να χάσετε. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία φυσικά του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Ξαναλέω, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις μπορείτε να πάτε μόνο στο Θέατρο Βεργίνα, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, είτε αν είστε 10, είτε 20, 50, 80, 100. Αν θέλετε τώρα πριν ή μετά την παράσταση να πάτε στο Ρίζι της Καζίνου Θεσσαλονίκη, απαιτείται να είστε πάνω από 21 ετών, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου και πάτε και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη πριν ή μετά την παράσταση. Μαζί μας είναι και η αναδομό. Αν θέλετε να αλλάξετε το σπίτι σας ή κάποιο χώρο ξεχωριστά ή τον επαγγελματικό σας χώρο, οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί της αναδομό. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά τα γραφεία. Αναδομπαλανκίνης.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακοινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων, αλλά και από τα πακέτα που υπάρχουν και τις τιμές και τα διάφορα χρονοδιαγράμματα. Όλα υπάρχουν εκεί. Η καλύτερη επιλογή πραγματικά και πολύ καλές οι τιμές. Και η στοίχημα μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, όλα υπάρχουν στο στοίχημα. Ειδικές αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα, πάρα πολύ καλές επιλογές. Σήμερα έχει Liverpool Porto και Tottenham City. Liverpool 1-29, ναι. Το χ της Porto 5-60 και το διπλό για την ομάδα του Sergio Conceição 12-25. Γιατί είναι τόσο πολύ Conceição? Μάλλον να δικούν τον Sergio. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά προφανώς κάτι θα βλέπουν. Αλλά σίγουρα με μια πρώτη ματιά αγάπη φαίνεται να είναι μια καλή ευκαιρία. Όχι, αστέρι, και το να βγάλει πόρτο διπλό. Στο... Με τίποτα. Όχι, εντάξει. Και τότε να Manchester City, 4-45 ο Άσος, 3-80 το Χ, 1-94 το διπλό. Με μηδενική Κανιώτα. Εσύ θα πας στο 4-45. 4-45 επί 12-25, 54 και 51. Καλημέρα, ναι. Και μετά ξυπνήσαμε. Μια χαρά. Ωραία, Στέργιο. Λοιπόν, και βόλεϊ μπορείτε να παίξετε. Πάω, ξέρω εγώ, 3-0 σετ. Στέργιο, τι λες? Θα μας τα πει ο Ραφαήλ, δεν ξέρω. Αλλά θα ήθελα 3-0 σετ. Θα ήθελα 3-0, έχει ένα πολύ όλοι το θέλαμε. 25-15, 25-18 και 25-12. Α, και σκορ. Ωραία. Ναι. Εντάξει, Στέργιο. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Βλέπω τώρα το βίντεο από την αλλαγή του Βάρντα χθες. Και σκέφτομαι αυτό το κείμενο που έκανε στο ΠΑΟΚ 24 με τον Ενρίκη και τον Βάρντα. Δεν σου πάει λίγο το μυαλό, καταλαβαίνεις από κάποιες στιγμές. Δεν έχουν καμία σχέση ποια είναι η διαφορά. Δεν έχουν καμία σχέση δυο τους. Δηλαδή βλέπεις τώρα το βίντεο, το κάνει για μία ακόμη φορά, δεν κρύβει ούτε λίγο ότι είναι δυσαρεστημένος που βγαίνει αλλαγή στο 70. Αντί να ευχαριστεί που παίζει, έτσι πως γίνονται τα πράγματα, λίγο έλειψε να το πετάξει ο τρόμητος εκτός ομάδας. Ναι. Δυσανασχετεί γιατί στο Ατρόμητος Απόλλωνα Σμύρνης, πάρε το αυγό και κούρευτο, είχε αλλαγή στο 70. Το έχασε, δεν τελείωσε, άστο. Ναι, αυτό σου λέω, το βλέπω τώρα και σκέφτομαι αυτό που έγραψες χθες. Όχι, καμία σχέση δεν έχουν. Πόσο διαφορετική είναι η διαχείριση από τον Ενρίκε. Χωρίς να θέλουμε να αγιοποιήσουμε τον Ενρίκε και να το πούμε λίρα 100 και τι παίκτης είναι αυτός, αλλά μεταξύ των δύο δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και σε νούμερα ναι, γιατί, και σε... Γιατί ο ένας είναι και αποτελεσματικός, πιο αποτελεσματικός και είναι πιο... Παίκτης ομάδας εννοώντας δηλαδή ότι δεν δημιουργεί προβλήματα στα άλλα τα παιδιά. Ναι. Δεν θα, δηλαδή δεν θα του πει ο προπονητής βγες και θα κάνει 2,5 μέρες. Θα βγει, θα τον αγκαλιάσει, θα χαιρετήσει, θα κάνει, θα ράνει. Είναι ωραίος τύπος. Και αυτό τον ανεβάζει τόσο πολύ και ο Λουτσέσκου. Και προχθές να γίνεται αλλαγή και στην παρακάμερα το είδαμε. Πάει εκεί, τον αγκαλιάζει, ζητάει από τον κόσμο να το χειροκροτήσει περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή και στη Ριζούπολη. Ναι, πάλι ο προπονητής μαζί. Εγώ δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει καθόλου. Βέβαια, έχουμε θέμα στα εχθρέμ φέτος. Εντάξει, υπήρχε ο τραυματισμός του Πέλκα, του Έλκα Ντουρί. Υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε Λιψανδρία εκεί. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία.
Δεν έπαιξε δηλαδή από ανάγκη. Το τόσο. Πρόβλημα του Ερίκη είναι το τακτικό κομμάτι. Ναι. Αν τακτικά μπορούσε να συντονίσει λίγο τις κινήσεις του, θα ήταν ένα σούπερ παίκτη. Εσείς αλλά... που τον είδατε το καλοκαίρι. Ούτε στην άσκηση δεν πετύχει. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Τώρα, έτσι όπως τον βλέπετε, γιατί α πούμε εγώ έχω μόνο αυτή την εικόνα. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχέση με το καλοκαίρι. Δεν έγινε μεταμόσχευση εγκεφάλου στην Αθήνα. Εντάξει, εσύ όμως, άμα το βάλει άλλο στη λογική της τακτικής, δεν μπορεί είναι, σιγά σιγά... Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Όχι. Δεν το έχει. Ο Ερίκε είναι να σου δώσει ενέργεια, γι' αυτό είναι game changer. Game changer, έτσι στα μπράβο. Εντάξει, που λένε και στο Άινταχο. Τους θέλεις όμως και αυτούς. Θέλεις έναν δύο τέτοιους. Αλλά τους θέλεις συμπληρωματικούς. Ναι. Όταν ξεκινάνε την συνενδεκάδα, κάτι έχει κάνει λάθος. Ναι. Ή οι συγκυρίες το κάναν έτσι, ώστε να αναγκαστείς να χτυπήσαν δηλαδή όλοι και παίζει αυτός. Άτσα, βάλει κανέναν γκολ στο τελικό. Ας του βάλει και αυτόν τον γκολ ο Μπάρκας. Αλλά... Να πάρει και καλύτερη μεταγραφή. Το να, κυνηγάει. Να είναι και το κυνηγάει πάρα πολύ. Αλλά κάτσε πάμε τελικό, περίμενα. Ναι, αυτό λέω, αν πάμε στο τελικό. Αλλά το κυνηγάει πολύ ο Ενρίκε. 34 μάτς με τον ΠΑΟΚ, 9 γκολ, 5 assist. Συμπαθητικό. Και 34 παιχνίδια, πολλά από αυτά είναι λίγα λεπτά. Τα περισσότερα ως αλλαγή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή 90 λεπτά να έχει. Τις πρώτες χρονιές έπαιζε βασικό. Ο Άρντα 36 μάτς, 3 γκολ. Τα δύο με τη Βέρεια. Α, και... Σε μια νίκη με... επί της Βέρειας, νομίζω 4-0. Που μαρκάρανε... Ναι. Και με την Μπενφίκα. Και με την Μπενφίκα, αυτά είναι. Ο Ερίκη έχει δώσει και νίκες. Πώς την έχει δώσει. Έχει δώσει με τον Αστέρα Τρίπολης το 3-2. Το πρώτο γκολ. Έχει δώσει νίκη σε τελικό. Ναι. Βάζει πρώτο γκολ προχθές. Σε μάτς που είναι. Πάει πολύ δύσκολα. Ξαναλέμε, δεν θέλουμε να αγιοποιήσουμε τον Ερίκη, αλλά έχει μια χρησιμότητα και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αφήσει το σημάδι του και σε αυτή τη σεζόν. Ο ίδιος μου φαίνεται ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που είναι στον ΠΑΟΚ και προσπαθεί να το παλέψει για να μείνει. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Αν έχει πάει στο Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Κάθε λεπτό μέσα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μικρό Παρίσι. Τι μικρό, Παρίσι, μεγάλο Παρίσι. Παρίσι. Απορεί που δεν υπάρχει του Άιφελ ο πύργος. Τι κάνει αυτό το ζώο ο Άιφελ. Ξυπνάει το πρωί ο Ερίκη και λέει: Τι κάνει αυτό το ζώο ο Άιφελ. Επίσης για μένα δεν είναι τυχαίο ότι όποιον και να ρωτήσει μέσα στην ομάδα μιλάει με πάρα πολύ καλά λόγια με τον Ερίκη. Και για τον Ουάρντα ακούγε καλά, αλλά ήξερε και τα γύρω-γύρω. Ναι. Κάποια στιγμή έβγαινε και ένα εκκρεμισμό για όλα τα υπόλοιπα. Ειδικά του Βαρέλα στον Ατρόμητο, πώ θα τον άρπαξε μέσα στο γήπεδο. Και ο Κρέσπο κάποια φάση ένα μάτ. Και τον Μπίσεσβαρ, αν θυμάμαι καλά. Το έγινε ακριβή τον Μπίσεσβαρ. Ναι, θέλει ο κόπο. Πολύ προσπάθεια. Ναι. Δεν είναι τυχαίο κι αυτό. Δηλαδή, εγώ λυπάμαι τη γυναίκα τον Μπίσεσβαρ. Φαντάζομαι να του λέει πήγαινε, κάνει μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Την έχει σαν εικόνα τη γυναίκα του. Την έχω σαν εικόνα, ναι. Δεν θα την κάνει τη δουλειά ο Μπίσεσβαρ. Κάνει λάθος. Γι' αυτό έκανε πολλά παιδιά, δεν ήταν απασχολημένοι. Δύο έχει, ρε. Όχι, δύο, τι δύο, 56 τον βλέπω. Εγώ την νοικιάζει κι άλλα. Τι λες, μωρέ, όταν παίζει κάτι Λούνα Πάρκ και κάτι τέτοια. Δεν είναι όλα δικά του, δεν έχει έξι παιδιά. Νοικιάζει, λέει. Τέλος πάντων, ωραίος να καλωσορίσουμε στην εκπομπή το εκπληκτικό μπαρ στην κοιτίδα του πολιτισμού του Δυτικού. Mm-hmm. Στον Εύωσμο. Στην καλύτερη πλατεία, στο καλύτερο πεζόδρομο που υπάρχει, γιατί είναι στο πεζόδρομο. Το Μπαρντόν Καφέ Μπαρ. Μπαρντόν, γιατί είμαστε και γαλλόφωνοι δυτικά εμείς, δεν είμαστε τυχαίοι. Όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος από το πρωί και καφέ και ποτά και κοκτέιλ, γιατί στον Εύωσμο από εκεί βγήκαν τα κοκτέιλ. Μετά ήρθα στο κέντρο για να ξέρετε, επειδή είστε άμπαλοι περισσότεροι στη νύχτα. Ωραία, η πιο ξεχωριστή πρόταση για να περάσεις καλά όλη τη μέρα, Μπαρντόν Καφέ Μπαρ. Μεταλλείων Παύλου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στον πεζόδρομο, με ανεβασμένους ρυθμούς βέβαια και διασκέδαση όλη μέρα με lounge μουσικούλα, όπως πρέπει να είναι ένα σύγχρονο μπαρ. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, Μπαρντόν Καφέ Μπαρ, θα το επισκεφτούμε και εμείς άμεσα. Συνεχίζουμε. Έχουμε σήμερα βόλεϊ. Ναι. Σημαντικό παιχνίδι. Σημαντικότατο στις 5. Θα πρέπει η ομάδα να σοβαρευτεί σιγά σιγά. Είναι λίγο αστείο το να συζητάμε ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση. Έδωσε δικαιώματα βέβαια με την εμφάνιση στη Μίκρα, η οποία ήταν αποκρουστική σε μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή προσέβαλαν οι παίκτες την ποιότητά τους και το σύνολο.
απέναντι σε μια ομάδα που είχε κίνητρο, από ό,τι φάνηκε, και έπαιξε πολύ καλά. Αυτό είναι η αλήθεια. Πανηγύρισε σαν να κατέκτησε το Champions League, αλλά δικαίωμά της αφού κέρδισε. Δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς δικούς μας έχουν σταθεί σε αυτό. Σε ότι το πανηγύρισαν πολύ. Ναι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Όποιος κερδίζει, πανηγυρίζει και πανηγυρίζει και όπως γουστάρει. Εμείς τι κάναμε είναι το θέμα. Που χάσαμε σετ από 7 πόντους. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό με τίποτα. Με τίποτα. Ούτε στο Ready που το κάναμε, ούτε στη Μίκρα. Την περασμένη Κυριακή ήταν. Σάββατο. Σάββατο. Ναι. Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 και 10 ευρώ. Mm. Έχει κάνει κάλεσμα και το TAP στον κόσμο. Στις 5 είπαμε το παιχνίδι. Mm. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ και φυσικά μέσα από το ΠΑΟΚ 24 όλη η μετάδοση του αγώνα. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον. Όχι. Μπαίνεις, παίζεις, κερδίζεις και τελειώνει το παραμυθάκι. Έχει περάσει ήδη Φίνικα Σύρου και Ολυμπιακός στέμι τελικά. Η τετράδα τι θα είναι, Φίνικα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ αν περάσει σήμερα, Φίνικα Σύρου και Παναθηναϊκός, δεν είναι τετράδα. Ναι. Στην Ιερά Πέτρα είναι αυτό, ε. Όχι. Τα πρωτάθλημα. Αγάπη, τα μπέρδεψες λίγο. Πάμε πάλι τα νύχια. Ήσουν και τα λεντάκι. Όχι στο πολύ. Α, εντάξει, ναι. Όχι, στην Ιερά Πέτρα είναι το Final Four του Κυπέλλου. Εντάξει, μπερδεύτηκα, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, θα πάμε, θα στείλαμε. Τι κάναμε. Ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ. Με τη γνωστή αποστολή των 4 ευρώ. Θα είναι και Ματζιούξ, ξέρω, τα κανονίσαμε. Και ο Ραφαήλ, η γνωστή αποστολή είναι. Ναι. Το παιδί του Μάτζ. Πάμφθηνα εισιτήρια αεροπορικά για το Ηράκλειο. Το τελευταίο που βρήκαμε ήταν 285 ευρώ. Ούτε 300. Νομίζω ότι οι πτήσεις στα νησιά Παπούα ήταν. Το Κατάρ που κοιτούσαμε. 230. Και όχι, δεν μιλάμε για τώρα, για δύο εβδομάδες πριν 285. Τώρα μπορεί να είναι 1300, 1400. Και? Δηλαδή, πιο πολλές πιθανότητες έχεις να πας κολυμπώντας. Ναι. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει να πάει αποστολή, η θάλασσα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Μπορεί να βολεύει και το ρεύμα αυτή την περίοδο. Ναι, νομίζω ότι. Δηλαδή, αν ψάει προς τα κάτω. Ναι. Θα σε κατεβάσει. Ναι. Αλήθεια. Και το πλοίο είναι πολύ ωραία λύση. Ταξιδεύει μία μέρα όμως. Εμείς το κάναμε χωρίς καμπίνα για να δούμε πάω κόφι. Τέλεια. Τώρα κλείνουμε και καμπίνα να κοιμηθεί. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να αν έχει παρέα, είναι μια χαρά το πλοίο. Τι είναι παρέα. Παρέα, γενικότερα. Να μην περιφέρει μόνο στου διαδρόμου του καραβιού. Μπορεί να γνωρίσει και κόσμο, αν είσαι λίγο κοινωνικό και δεν είσαι βόδι. Μπορεί και αυτό. Είναι ωραίο πράγμα η κοινωνικοποίηση. Και να συζητά και να μην μιλά στο κινητό όλη την ώρα, φίλε. Περνάμε και μιλήματα. Α πετάξουμε τα κινητά. Λέει ο Σταύρος. Στο χέρι του όλη την ημέρα. Δηλαδή. Για δουλειά. Εγώ όταν βγαίνω δεν κοιτάω το κινητό κάθε 10 δευτερόλεπτα. Κάθε 5. Όχι, κάνει λάθος. Μάλιστα. Κάνει λάθος. Ο Ραφαήλ θα είναι εκεί. Έτσι το κάνω σε κανένα δίμηνο. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Διάβασα, το έχασα. Θα είναι, θα είναι. Είχαμε ένα διάλογο και αυτό κατάλαβα. Τι να σου πω τώρα. Θα μας τα πει και μετά στον αέρα. Πώς θα πάει με. Αυτό με κανόνα καγιάκ. Θα το ρωτήσω, ναι. Θα βγει στον αέρα μετά το διάλειμμα. Θα βγει στον αέρα να μας τα πει. Φυσικά. Και πώς θα πάει. Για τη συνέντευξη του Κυριάκου Κυριάκου δεν είπαμε. Τι είπε το παοξάκι αυτό. Είπε, μίλησε για το παρόν του στον ΠΑΟΚ. Μίλησε για το μέλλον του. Τα 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ που έφαγε 15 πρόεδρους. Το 99. Σήμερα το συνειδητοποίησα. Παναγία μου. Μαζί ξεκινήσαμε. Ναι. Μίλησε για όσα έγιναν πέρσι. Είπε ότι. Είπε αυτό που είπε και ο Λουτσέσκο σε κάποια φάση προχθές. Νομίζω σε δική σου ερώτηση. Ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμη. Ή μάλλον δεν μπορούν να χαρούν όλα όσα έχει πετύχει αυτή η ομάδα φέτος. Γιατί περιμένουν το τέλος να πανηγυρίσουν. Γιατί έχουν φοβερή πίεση όλοι. Εννοείται. Δηλαδή το λέει και αυτός. Μιλάει για το μέλλον του και λέει ότι προφανώς φέτος κλείνει ένας κύκλος και για τον ίδιο. Λέει ότι έχει κάνει μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη ήδη, αναφορικά με το μέλλον του. Τι άλλα λέει. Λέει φυσικά για την κατάσταση στη γενικότερη στο πρωτάθλημα, πόσο δύσκολος είναι αυτός ο ρόλος, πόσο μεγάλη σημασία έχει το επικοινωνιακό κομμάτι πλέον σε όσα γίνονται και στα περσινά. Είναι ωραία η συνέντευξή του, υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 ολόκληρη, στην εφημερίδα Μακεδονία. Να τη διαβάσετε. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εμένα έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει μόλις φύγει ο Κυρκύρη από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί λέμε όλοι. Και η επικοινωνία και η επικοινωνία. Ναι, εντάξει, έχει τον χώρο πολλά λες. Θα φύγει, περίμενε. Και είναι η φάση που όλοι του βγάζουν το καπέλο τώρα πλέον. Δηλαδή άκουγε μέχρι. Αλλά επειδή κερδίζουμε, το βγάζουν το καπέλο. Άμα χάναμε, δεν το βγάζουν το καπέλο, δεν το βγάζανε κανένα πιστόλι. Πλέον πιστεύω. Εσύ, άμα δει λίγο τι γίνεται στι άλλε ομάδε και άμα δει την επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί. Δηλαδή,
Αν είσαι αντικειμενικός. Δεν υπάρχει αντικειμενικός σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει στρατευμένος. Εμείς που τα είναι δικός μας τα βλέπουμε ωραία. Ρώτα το Χρήσανθο. Δεν μπορώ να φανταστώ. Αν ο Χρήσανθος επειδή έχει καλή σχέση με την Κυριακή, δεν θα πει είναι, κάτι. Ναι. Ρώτα κάποιον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Σε προφορώ ότι με Ολυμπιακού που. Λίγου τέλο πάντων. Που είχα, έχω κάποια επαφή. Για το επικοινωνικό τμήμα του ΠΑΟΚ λένε τα καλύτερα. Δαπέτη των φυλακών για 17 χρόνια, κάνει καριέρα ως δημοσιογράφος, ηθοποιός και τραγουδιστής. Τι λέει η δικηγόρος του. Τι ωραία σίγουρα χώρα είμαστε, ρε φίλε. Σίγουρα έχουμε δουλέψει μαζί του. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω από χθες ποιος είναι. Τι ωραία χώρα είμαστε, ρε εσύ. Πώς γίνεται εσύ αυτό. Δηλαδή είσαι τραπέτης, αλλά είσαι παντού. Άκου να πω πώς γίνεται. Τραπετέζει από τη φυλακή. Πρώτο βήμα. Δεύτερον, άλλαξε ταυτότητα ο άνθρωπος, άλλαξε όνομα. Και ξεκίνησε μια νέα ζωή. Ναι, αλλά. Τούδωσε η ζωή, Σταύρο, δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Δεν ξεκίνησε νέα ζωή στο Καστελόριζο, ξεκίνησε. Δεν υπάρχει. Παρουσιαστή, ηθοποιό, δημοσιογράφο. Και τραγουδιστή εκεί. Και πίτω κλειπ είχε κάνει. Είναι δικό μα ή είναι πάλι χώρα. Δικό μα. Έχουμε δουλέψει σίγουρα. Το μαλλί του κάτι μου λέει αυτό που φαίνεται. Εμένα τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και τώρα πώ τον βρήκανε. Μα και τώρα έχει κάνει τα πάντα. Δηλαδή δείχνουν πια 15 διαφορετικά πράγματα. Τον κάναν έλεγχο στον δρόμο τυχαία. Κάτι δεν πήγαινε καλά με την ταυτότητα και τον είπαν ελάτε στο τμήμα. Και εκεί ανακαλύφθηκε το ότι είναι ο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι. Ο δραπέτης. Σε κάθε βίντεο. Καταρχάς έχει διαφορετικά μαλλιά συνεχώς. Δεν ξέρω. Αυτά συμβαίνουν στην ωραία αυτή χώρα. Δεν νομίζω ότι. Και τώρα πώς είναι έξω. Δεν ξέρουμε αν είναι έξω τώρα. Αφού τον έχει συνέντευξη. Δεν είναι εδώ, μωρέ Σταύρο. Είναι 15 διαφορετικά είναι. Δεν είδε. Στη μία φορά η κόκκινη, στην άλλη φορά η μαύρη. Ποια είναι. Η Σάντι. Σάντι, στο μάτι. Α, η Σάντι έγινε. Πώς έγινε έτσι. Είναι η ίδια ακριβώς. Είναι η ίδια. Είναι η ίδια ακριβώς. Δεν είναι. Ίδια δεν είναι. Δεν έχει αλλάξει ούτε το μαλλί. Ίδια. Το μαγό την ήξερα με ίσιο μαλλί. Wow, έχει πολύ διαφορά. Έκανε μια μπούκλα. Σταματάει κάποιο στον δρόμο, σου λέει Σταύρο, Στέργιο, αγάπη. Εσύ κοιτάς απορριμμένος, δεν με κατάλαβες, λες εσύ όχι. Είμαι ο τάδε, πώς έχεις αλλάξει. Να πάμε για καφέ κάποια στιγμή, ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα. Έλα ρε, ο Τάσος σήμερα είναι το δημοτικό. Έλα ρε, Τάσο, χαμάλι μου. Ρε εσύ έχεις 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ας το διάλειμμα. Από το δημοτικό, το 5 χρόνια πριν. Δεν σου έχει γι' αυτό, να σε πάρει κάποιο στο δημοτικό. Εμένα το δημοτικό είναι 20 χρόνια πριν. Εμένα είναι 40. Με, 20 σχεδόν. Πριν. Με πήρε φίλος μου παραμονές του μάτου με τον Ολυμπιακό γύρω στις 1.30 το βράδυ. Mm. Που είχα να μιλήσουμε 10 χρόνια, 15. Τι κάνεις αυτά και τα λοιπά. Μετά από 3 λεπτά, να σου πω. Για άλλο σε πήρα. Το κορυφαίο εκεί είναι που σου λέει κανένας ένα θέλω. Είδε, γιατί αν είχα 3 θα σταίνω 3 και στο ένα κολλήσαμε. Ένα θέλω. Σταύρο, κάνε μας λίγο μια σύντομη πρόβλεψη για τα σημερινά μάτια του Champions League. Με ενδιαφέρει πάντα το κριτήριό σου. Θα σου πω πάρα πολύ. Liverpool Porto. 12, πόσο είχα αγάπη. 12,25 νομίζω. 12,25. Τότε να μάθεις City. Α, πάμε αυτό. Τότε να μάθεις City. 4,45 ο Άσος, συστήχημα. Έχει κολλήσει τώρα. 3,80, 1,94 εσύ. 3,80. Το Χ. Και ένα. 1,94. 1,94. Θα πάμε με το Χ. Χ και Άντερ. Χ και Άντερ. Ωραία. Λίβερπουλ Πόρτο. 1,29, 5,60, 12,25 ο Σέρτζιο. Ωραία. Εδώ θα πάμε με το Άσο και Χάντικα 1. Θα το βλέπεις να ανοίγει δηλαδή. 6 φάγανε τη δεύτερη φορά που τους συναντήθηκαν. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει η Σέρτζιο 24. Και τότε Σέρτζιο υπήρχε. Δεν πειράζει, παιδιά. Τώρα όμως είστε καλύτερα το άνθρωπο. Σας στηρίζουμε. Τι δίνει τον Άσο της Λίβερπουλ. 1,29. Με χάντηκα, παιδιά, πάμε 1,80. Για πάλι. Γιατί δεν βάζεις, ας πούμε, Άσο και Over 2,5. Χάντικαπ 1,80. Είδες. Ακριβώς. Just. Κύριος. Να, Άσο και Over 2,5 είναι 83. Ποιο ρε. Άσο και over 2,5. Γιατί να πάω στο over 2,5 αφού μπορώ να πάω στο 2-0. Γιατί εγώ 2-0 το βλέπω. Γιατί μπορεί να βάλει γκολ πόρτο. Το μπορεί, δηλαδή πόσα γκολ έχει φάσει το Άφιλ τη Λίβερπουλ. Εντάξει ρε Σταύρο, κοσέ σάμε από την άλλη. Στήριξε λίγο. Στείλε μια άβρα. Ας το στείλω μήνυμα, του πω καλή τύχη. Πρέπει να το στηρίξω και στοιχηματικά. Ναι, μου στείλε μια άβρα, μια ενέργεια. Όχι. Φίλος μας είναι, τον αγαπάμε. Αλλά μέχρι εκεί. Ωραία μέρα λοιπόν η σημερινή. Ήρθε για να ποντάρουμε κιόλας. Πατήστε τα κουμπιά που λέει κανένας. Στίγμα.gr μπαίνει και ο Σταύρος, να ξέρετε.
αυτόν τον σερβερ που έχουμε εδώ που μας βγάζει στην Αυστρία, δεν μας στέλνει κανένα σνίτσερ. Όταν το έλεγα εγώ πριν από δύο μήνες γελούσατε. Το κάνει γελούσαμε, μου το κάνει. Στην Αυστρία μας βγάζει. Βγάζει και μέσα με 4G. Εγώ έτσι κάνω. Ναι, και μετά ξεχνάω το 4G και μας έρχεται 70 ευρώ. Ωραία, με αυτά τα προβλήματα. Wi-Fi. Από τα πιο ωραία σκηνικά που έχουμε ζήσει. Wi-Fi. Wi-Fi. Λοιπόν. Regency Casino, θέατρο Βεργίνα, η κορυφαία σκηνή της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης, ένα μοναδικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Εισιτήρια στα καταστήματα public, ticketservice.gr και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται και Παρασκευή και Σάββατο 19-20 Απριλίου θα είναι μαζί μας η κυρία Επιθεώρηση. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα υπάρξει νέα παράταση. Δεν νομίζω να είναι απίθανο, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός και σε αυτό το show του Θεάτρου Βεργίνα. Δεν είναι υποχρεωτική όσους πάτε στο Θέατρο Βεργίνα να μπείτε και στο Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είναι προαιρετική η παρουσίαση εκεί. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωστό εισιτήριο εισόδου. Εμείς χθες πήγαμε με τον Στέργιο επιτέλους στα ΝΑΚ. Πήρε τα ζευγάρια παπούτσια που ήθελε. Άσπρα αθλητικά. Ναι, αλλά βρέχει όμως. Εντάξει, δεν τρέχει. Κράτα τα βιβλία. Δηλαδή είσαι ήμαρτο. Τέλειος, δηλαδή, να και το βάλεις κατευθείαν. Λοιπόν, πήγαμε στο καινούργιο κατάστημα, τη Μισκή Μέρα στο τέλος, αλλά υπάρχει και στην πλατεία Αγίας Σοφίας κατάστημα και στο Mediterranean Cosmos και στο Λευθέριο Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν και πολλά στόκ στην πόλη. Με προσφορές μέχρι και 70%. Και στο κέντρο και ανατολικά και δυτικά. Για να πάρετε και ένα και δύο και τρία ζευγάρια. Και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν είστε, μπαίνετε, βλέπετε ό,τι υπάρχει. Ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, τσάντες. Και τα παραγγέλνετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και στοίχημαν.gr. Η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται στο 1-0-5. Η νίκη του Ηρακλή στο 10. Είπαμε για τις αποδόσεις για το Champions League. Αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές αν έχετε έμπνευση. Για ακριβές set score, συνολικούς πόντους, τι θα γίνει σε κάθε set. Γενικότερα, όσοι παίζετε στοίχημα βόλεϊ, η στοίχημα και σε αυτό το κομμάτι σας προσφέρει πάρα πολλές επιλογές. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και με ταχύτητα μπαίνετε και με ασφάλεια στις καλύτερες αποδόσεις. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα σε κάθε αγώνα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές του cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη τη στοίχημα 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει και το σερί, το παιχνίδι, κατεβάζετε είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη στοίχημα. Όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε το κινητό σας και δοκιμάστε την τύχη σας και το πιο σερί μπορείτε να κάνετε με σωστές προβλέψεις. Και υπάρχει και το online καζίνο της στοίχημα διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, όπου και να βρίσκεστε, μόνος είμαι παρέα και εκεί διεκδικείτε πάρα πολύ μεγάλα ποσά με τεράστια jackpot και όλα τα δημοφιλή παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε σε ένα καζίνο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε για το σημερινό αγώνα της ομάδας Βόλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ένα μήνυμα από το φίλο του 400 αναφερόμενο στο παιχνίδι της Λάρισα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Εκτός από μίσος υπάρχει και ενδιαφέρον από κόσμο που θέλει να βλέπει μπάλα, γι' αυτό που πάει ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίζουμε. Και ένα μήνυμα του φίλου του 756 πριν από λίγο. Εδώ ο Άρτα κατάφερε να εκνευρίσει τον Βέρμπλουμ, που ήταν τρεις μήνες στην ομάδα στο τελευταίο ευρωπαϊκό στην Τούμπα. Με την κάρτα που πήρε και διαμαρτυρόταν. Ναι, αλήθεια και αυτό. Αλήθεια και αυτό, ναι. Το σκηνικό τώρα. Το ξεχάσαμε το. Ναι. Καλά, είναι πολλά. Το θυμηθήκαμε τώρα. Είναι πολλά τα σκηνικά που τον είδαμε λίγο να τους βγάζει από τα ρούχα τους. Καλά να είναι ο Άμρ. Δεν μυαλό, έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Το... Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να μας απασχολήσει ξανά. Ναι. Θα πάμε στο βόλιο σιγά-σιγά. Ναι. Γιατί είπαμε, έχουμε το παιχνίδι στις 5. Υπάρχει και κάλεσμα στον κόσμο. Όσοι μπορούν να πάνε να είναι εκεί στο παλατάκι. Έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Ραφαήλ, λύσε μας μια απορία πριν μπούμε στο το αγώνα. Ναι. Θα πας Ιεράπετρα, μάλλον έτσι λέμε, ναι. Γιατί δεν το λέτε με κανένας με σιγουριά και το αφήνετε έτσι να εωρείτε. Γιατί είναι με πλοίο τα όσα καλύπτει η ομοσπονδία. Εντάξει, και όταν είναι με πλοίο, ξέρεις ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του απαγορευτικού κτλ. Ναι. Οπότε, δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όλα καλά και θα πάμε. Και είδαμε και κάτι στην Ιεράπετρα προχθές, κάτι πλημμύρες κτλ. Δύο εβδομάδες εκεί. Έλα μωρέ, εντάξει. Αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Οπότε ελπίζουμε να είναι όλα καλά τουλάχιστον. Μικροπράγματα. Πήγα πριν. Ναι, μικροπράγματα, ναι. Φαντάζομαι πλοίο από Αθήνα, Ραφαήλ. Ναι, αυτό λοιπόν. Ήταν από εδώ, νομίζω ότι ξεκινούσαμε από Δευτέρα. Θα ήταν. Ναι.
Τι ωραία πράγματα. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέρες για να αναφερθούμε για το κύπελλο. Κοίταξε, όταν φτάνεις στο σημείο ή να αποκριθείς ή να αποκλειστείς, είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Το σημερινό. Δεν έχει ούτε μετά ούτε τίποτα. Απαγορεύονται τα λάθη. Έτσι δεν είναι. Απαγορεύεται η χαλάρωση, απαγορεύεται η υπεροψία. Γενικότερα απαγορεύονται όλα αυτά που μπορούν να σε βάλουν σε μπελάδες. Χωρίς να έχεις ευκαιρία να διορθώσεις τα λάθη σου. Δηλαδή... Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με το μάτι του Σαββάτου, πλέον το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο τρίτος αγώνας της σειράς γίνεται τελικός. Γιατί αν αποκλειστεί από τα προημιτελικά του play-off θα αποτελεί αποτυχία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη όταν υπάρχει ο μεγάλος στόχος ότι είναι το πρωτάθλημα και φτάνει σε τέτοιο σημείο. Ναι. Ραφαήλ, με Φιλίππος Μπαμπά στο ΠΑΟΚ κανονικά ή όχι? Ναι, κανονικά, ναι. Κανονικά. Α, πρώτη φορά δηλαδή κανονικά, πρόλαβε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν σίγουρο. Είχε έρθει χθες το βράδυ, οπότε ναι, νομίζω δεν θα έχει κάποιο θέμα στο να είναι στον πάγκο σήμερα. Ωραία. Πόσες φορές, Ραφαήλ, έχει δει την ομάδα? Αρκετές λόγω του Ντίμα? Φαντάζομαι. Η ομάδα τώρα τελευταία ήταν εδώ μια μισή περίπου δύο εβδομάδες, έβλεπε σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει μια εικόνα και εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει νομίζω βόλει πάρα πολύ, δεν νομίζω να έχει θέμα στο να μπει δηλαδή στο κλίμα μιας ομάδας και στο τι θα πρέπει να περάσει στους παίχτες του, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί πέρα εντάξει, τώρα μην, για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς, δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα σε μια μέρα, ούτε καν δηλαδή μια μέρα, σε λίγες ώρες, ούτε δηλαδή ο Σαφράνος θα γίνει ξαφνικά καλύτερος στην επίδεση, ούτε καλύτερη υποδοχή ναι. θα βγει. Ναι. Άντε να δούμε δύο-τρία. Ναι, να βγει εγωισμός πιστεύω από τους παίχτες και να δείξουν ότι το Σάββατο ήταν μια κακή παρένθεση. Είδα και ένα μήνυμα από χαιρετιστήρια από τον Σάκη Ψάρα στα social media. Ναι. Ναι, ακριβώς. Έγραψε game over και κάποια πράγματα για τη συνέχεια της δικιάς του τουλάχιστον καριέρας. Και κάτι για αξίες έγραψε. Έγραψε, ναι. Εντάξει, προσωπικό μήνυμα. Τώρα ίσως και ο ίδιος θεωρεί ότι δεν ήταν η λύση συνεργασίας σωστή από πλευράς ΠΑΟΚ. Ναι. Από το περιβάλλον του λένε ότι δεν είχε και γνώση του τι θα συμβεί. Ήταν όντως στην Αθήνα, αλλά δεν ήξερε ότι θα λυθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γενικότερα πάντως, Ραφαήλ, για να γυρίσουμε στον αγώνα. Καλά, εντάξει, μπορεί να δούμε και δύο-τρία τρίκ του νέου τεχνικού στην επίθεση ενδεχομένως. Ναι, σίγουρα, ναι. Κάποιες πινελιές, αλλά έχεις δίκιο να λες ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν είναι το βόλιο τόσο εύκολο όσο νομίζουν μερικοί. Αυτοί που το ξέρουν καλά λένε ότι είναι το πιο δύσκολο ομαδικό άθλημα. Όπως έχει γίνει πλέον το βόλιο, με τις επιθέσεις, με τους αυτοματισμούς κτλ. Κτλ. Φαντάζομαι κάτι ξέρουν παραπάνω, εγώ δεν ξέρω. Ακριβώς. Αυτοί που το λένε. Πάντως περιμένουμε να πάω σε πρώτη φάση να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα συγκέντρωσης, να έχει το νεύρο που απαιτείται και από εκεί και πέρα να προκριθεί η ομάδα και ό,τι προλάβει να κάνει ο νέος τεχνικός, γιατί τα επόμενα παιχνίδια θα είναι λογικά πιο απαιτητικά. Ναι, και έτσι όπως εξελίχθηκε νομίζω και η σειρά, πλέον το σημερινό παιχνίδι αυτό που μετράει για τον ΠΑΟΚ θα είναι η νίκη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι και κανένας θα πει κάτι αν είναι η εμφάνιση κακή. Όχι, εντάξει, όντως είμαστε σε ένα σημείο της σεζόν που πρέπει ο ΠΑΟΚ να φορτσάρει, αλλά όταν φτάνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι που κρίνεται η πρόκριση, η νίκη είναι αυτή που μετράει. Ναι, σίγουρα. Και κόντρα σε μια ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να σε, όχι απλά να σε προβληματίσει, μπορεί και να σε τιμωρήσει αν παρουσιαστείς είτε φλίαρος, είτε άνευρος, είτε υπερόπτης, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει, γιατί έμεινε αρκετούς πόντους πίσω ο Ηρακλής. Δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, όχι τόσο. Όλοι περιμέναμε ότι θα είχε τελείως διαφορετική εικόνα ο Ηρακλής σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν περιμέναμε ίσως την εικόνα του ΠΑΟΚ, μάλλον. Ναι, θυμάσαι που λέγαμε ότι, τουλάχιστον εγώ το είχα πει, ότι άντε ο Ηρακλής να πάρει ένα σετ. Ναι, 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 ισχύει. Ισχύει. Περισσότεροι αυτό πιστεύουν. Ότι ναι. Απλώς θα πάνε όλα τα σετ δηλαδή γεμάτα, αλλά η πλάστικα γυρνάει προς τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι εκείνος ήταν που θα έπαιρνε το παιχνίδι έστω εύκολα ή δύσκολα. Και αν εμείς Ρακλής... κάναμε ένα λάθος όμως προσεγγίζοντας θεωρητικά το παιχνίδι, η ομάδα δεν μπορεί να κάνει λάθη. Αυτό ακριβώς, ναι. Σε θέμα εννοώ προετοιμασίας και πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι, εντάξει. Δεν παίζει ποτέ ο ΠΑΟΚ μόνος του. Ούτε θέλω να μειώσω την νίκη του Ηρακλή σε καμία περίπτωση. Αλλά μια ομάδα που θέλει, έχει ως στόχο να πάρει το πρωτάθλημα, απαγορεύεται να έχει αυτή την εμφάνιση. Εντάξει, τώρα η εμφάνιση έγινε, δεν γυρίζει πίσω, δεν χάθηκαν τα πάντα, δεν χάθηκε τίποτα μάλλον, πέρα από κάποιες μέσες ξεκούρασης φαντάζομαι που θα είχαν οι παίκτες παραπάνω, ναι. Αν περνούσαν το εμπόδιο του Ηρακλή στη Μίκρα. Οκ, okay, σήμερα λοιπόν σπουδαίο παιχνίδι στις 5. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι? Όλοι οι παίκτες είναι κανονικά. Όχι, κάποιο σοβαρό όχι πρόβλημα. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Earth Sports. Κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει και το βίντεο check το οποίο έχει μπει εδώ και λίγο καιρό
τις ζωές του βόλεϊ. Ναι. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ νομίζω σε κρίσιμες φάσεις και στο μάτς της Μίκρας. Αρκετές φάσεις νομίζω έριξε νομίζω πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το ότι υπήρχε το βίντεο τσεκ. Λαμβάνεις, Ραφαήλ, τα μηνύματα ότι θα έχει το Παλατάκι περισσότερο κόσμο από ό,τι συνήθως? Πλέον νομίζω ότι φέτος έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά. Δηλαδή πάντα λένε ότι θα έχει κόσμο, γίνεται κάλεσμα, αλλά τελικά η εικόνα που βλέπουμε νομίζω τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν αποκρεδιωτική. Εγώ το έχω ξαναπεί, μακάρι ο κόσμος να στηρίξει τώρα μια ομάδα η οποία έχει φέρει τα τελευταία χρόνια τόσους τίτλους κτλ. Δεν αξίζει να παίζει μπροστά σε συγκεκριμένα 300-400 άτομα κάθε φορά. Αυτός είναι ο μέσος όρος, πάνω κάτω, ναι, 300-400. Ναι, μέσα σε όλη τη χρονιά αυτός είναι ο μέσος όρος. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα πάλι το ίδιο. Είναι σήμερα καθημερινή ημέρα. Είναι 5 ώρα το μάτς. Λογικό ότι οι περισσότεροι σίγουρα θα μπορούν να πάνε. Αλλά νομίζω ότι πάλι κάπου εκεί το πολύ, δηλαδή τα βάνει 1000 άτομα, εγώ πιστεύω για σήμερα. Ναι. Εντάξει, όποιος θέλει να πάει θα πάει τώρα. Ναι, αυτό ακριβώς. 5 και 10 ευρώ είναι τα εισιτήρια όπως και τις άλλες φορές. Έχει κάνει το σχετικό κάλεσμα του ΤΑΠΑ, όποιος πιστός προσέλθει. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, τι γίνεται, Ραφαήλ, του πρωτοπολαθλήματος? Ολυμπιακός και Σύρος έχουν περάσει, κέρδισαν την ΑΕΚ και τον Παυοχαϊκό αντίστοιχα από 2 φορές, παίζουν μαζί στα ημιτελικά. Και το Παναθηναϊκός Πηχευσιά έχει πάει και αυτό σε τρίτο παιχνίδι, σήμερα 5 ώρα και αυτό με τον Παναθηναϊκό να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Επομένως σήμερα θα ξεκαθαρίσει και το δεύτερο ζευγάρι, όποιος περάσει από τον ΠΑΟΚ Ηρακλής παίζει με τον νικητή του Παναθηναϊκός Πηχευσιά. Αν δηλαδή περάσουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το Σάββατο ξεκινάει η σειρά με τον ΠΑΟΚ Κυπεδούχο. Ναι. Ωραία. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την ΕΟΠΕ για τα εισιτήρια του Final Four. Ναι, εισιτήρια πλέον όχι, προσκλήσεις. Ναι, προσκλήσεις, ναι. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα είναι η εικόνα. Αν θα είναι προσκλήσεις, ξαφνικά πάλι δούμε ερυθρόλευκο χρώμα σε εξέδρες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Γνωστά όπως και πέρσι στη Ρόδο ότι όποιος θέλει να πάει πρέπει να είναι παρόν στην Κρήτη, ο ίδιος δηλαδή, να βγάλει το εισιτήριο ονομαστικά. Από πόσες προσκλήσεις έχει κάθε ομάδα? Νομίζω για το τυπικό που θα δοθούν είναι 25, αλλά εντάξει όπως είδαμε και πέρσι στην Ρόδο νομίζω ότι ήταν αρκετά περισσότερα. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετό κόσμο στις εξέδρες και φίλοι του Ηρακλή ήταν και του Ολυμπιακού ήταν. Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε. Για να καταλάβω λίγο, αυτό που λέει ανακοίνωση θα ξεκινήσουν οι προγραφές των φιλάθλων. Αναφέρονται στις 25 προσκλήσεις, όχι? Όχι, όχι, όχι. 25 όχι. Είναι οι τυπικές που έχει ο ΠΑΟΚ και μπορεί. Ωραία, να ναι, εντάξει, ναι, οι κλασικές που έχει κάθε ομάδα. Ναι, από την Κρήτη όποιος θέλει φίλους του ΠΑΟΚ να πάει, κανονικά πηγαίνει ο ίδιος με την ταυτότητά του και με όλα τα απαραίτητα δικαιολογικά και παίρνει το εισιτήριο κανονικά. Άρα θεωρητικά οργανωμένη, θα υπάρχει πάλι οργανωμένη παρουσία δηλαδή φίλων του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, άλλωστε το στοιχείο του ΠΑΟΚ στην Κρήτη είναι πολύ δυνατό. Ακριβώς, ναι. Στους νομούς της Κρήτης. Οπότε νομίζω θα έχει σημαντική παρουσία ο ΠΑΟΚ. Το τι ακριβώς θα γίνει, ας τελειώσει με το καλό το σημερινό παιχνίδι. Ναι, και ακολουθούν και τα άλλα. Ναι, στο ΠΑΟΚ ακολουθούν και άλλα δύο για τα ημιτελικά. Οπότε νομίζω ότι το κύπελο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα τουλάχιστον. Ο πρώτος ημιτελικός πότε είναι, Ραφαήλ, του ΠΑΟΚ? Έχει βγει πρόγραμμα? Αν περάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα και παίξει με Παναθηναϊκό Πηχευσιά θα γίνει το Σάββατο και θα είναι και τη Δευτέρα καπάκι δεύτερο μάτι πάλι στο Παλατάκι, γιατί οι ημιτελικοί γίνονται δύο μάτι στην έδρα αυτού που έχει το πλεονέκτημα έδρας και δύο γίνονται στο αντιπάλου. Άρα θα είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια, Σάββατο και Δευτέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε βγει τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει δηλαδή πολύ ξεκούραση, είναι ουσιαστικά... Όχι, θα είναι συνεχόμενα μάτς και, ναι, και για να μην υπάρχουν και τα ταξίδια πάνω κάτω, θα μείνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός ή η Κηφισιά όποιος περάσει. Θα ναι. Μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από τον Εραστέχνη? Νομίζω ότι η ικανοποίηση για τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Ναι, πάνω από 100 τόν τελικά. Ξεπέρασε κάθε ρεκόρ η φετινή συμμετοχή. Εντάξει, το λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι μακάρι που λένε να μην χρειαζόταν να μαζεύουμε τρόφιμα. Που λένε, αυτός είναι ο σκοπός. Θα ήταν, δηλαδή, θα ήταν πολύ σημαντικό, ναι, να έχουμε μια κοινωνία που να μην χρειάζεται. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ο μεγαλύτερος σκοπός νομίζω είναι να σταματήσει κάποια στιγμή όλο αυτό. Αλλά εντάξει, εφόσον υπάρχει όλη αυτή η ανάγκη, ο ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που το χρειάζονται και νομίζω ότι όσα έγιναν την Κυριακή είναι η καλύτερη απάντηση. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ, περισσότερα το απόγευμα του Παλατάκη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ραφαήλ. Μας έβαλε στο κλίμα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. 5 ώρα στο Παλατάκη. Δύσκολο μάτς, εύκολο μάτς. Νομίζω είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, βάσει συνθηκών, όπως έχει γίνει τώρα, είναι τώρα και δύσκολο. Έχει πάρει ψυχολογία ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Δικαιολογημένα και μαγιά του. Ναι, έχει ο ΠΑΟΚ αλλαγή. Θα δούμε.
Στις 5 στο Παλατάκι. Από την άλλη υπάρχει θέμα με το Σχίζα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. Το λέγαμε και χθες ότι ήταν να κάνει κάποιες εξετάσεις και να δούμε αν έχει κάποιο σοβαρό θέμα στο νόμο. Τελικά τα νέα δεν ήταν πολύ ευχάριστα. Όντως έχει υποστεί αποκόλληση άνω επιχειλίου χόνδρου στη δεξιά ομοπλάτη. Σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, είναι το πιο πιθανό να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του τραυματισμού. Και από την άλλη και ο Γκάρετ θα επιβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να δούμε αν έχει θέμα στην αριστερή ποδοκνημική. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μια πρώτη ματιά διαφαίνεται ότι τελειώνει η σεζόν δεν για το Σχίζα. Απλά είναι ομοπλάτη και από ό,τι κατάλαβα δηλαδή και από αυτά που έλεγε και ο Νίκος χθες είναι λίγο θέμα. Ναι. Μακάρι τα νέα να είναι τα καλύτερα δυνατά για το Σάββατο Σχίζα, μια λύση στο rotation του ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, από τη στιγμή που ο Γκάρετ είναι knockout, να βγει και ένας ακόμα παίκτης knockout από τα σχέδια του Ηλία Παθεοδόρου. Ένα αναμονή του ξένου που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα και εν ώψη των αγώνων στα play-off. Αύριο μάτς στο Παλατάκι με Πανιόνιο. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Τα λέγαμε και χθες 4 παρατέρατα, δεν είναι. Αυτό λέγαμε. Ναι. Μην μπέρδεψε τις ώρες. Όχι, όχι. Θα στείλω λάθος ώρα. Εντάξει, το έχουμε πει 100.000 φορές ότι είναι σημαντικό όσοι μπορείτε να είστε εκεί. Αυτό. Είχαμε και ένα μήνυμα του Βαρέλα στο Instagram. Παίξε και το όνομα στον προσνόμιο της φανέλας και θα θυμούνται το όνομα που γράφει πίσω. Και κάτι έχει γράψει και η γυναίκα του, αλλά είναι στα πορτογαλικά. Δώσε σε μένα που. Δεν το καταλαβαίνω. Τα μιλάω τα πορτογαλικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ροή. Άψογα. Έλα, περίμενε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δώσε να δω. Έλα Σταριό, περίμενε γιατί ανεβάζει και πολλά η γυναίκα του Βαρέλα, μια αλήθεια. Αυτό εδώ, τι καταλαβαίνεις, πάτα το όμως γιατί θα τελειώσουν οι story. Γράφει σύζυγος του Βαρέλα ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ανανεώσουμε το συμβόλαιο του Φερνάντο. Ρε μη το λες ρε, αυτό το δούμε σε κανένα site. Γράφει. Η σύζυγος του Βαρέλα γράφει. Το γράφει ξεκάθαρο, να το. Αυτή η λέξη είναι συμβόλαιο. Ποια? Το άλλο είναι κοντά, αυτή εδώ. Μάλιστα. Το Οργούλο. Οργούλο είναι χαρούμενος. Χαρούμενος για το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Λέει η σύζυγος του Βαρέλα. Μεγάλη αποκάλυψη. Μόνο εδώ. Πρώτη εδώ, Βαρέλα ανανεώνει. Μια ανάσα Βαρέλα. Όχι ρε. Ανανεώνει, όχι μια ανάσα. Γίνεται. Ναι. Πιο δυνατά. Και αναφέρομαι στα δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας. Και της προπροηγούμενης. Μια είναι ανάσα. Και αυτό, ναι. Αυτή η ανάσα πια. Είναι και αυτό. Εντάξει. Α, και δεν μπορεί καθένα. Ήταν λίγο μεγάλη ανάσα. Είναι η αλήθεια. Ήταν μετάφραση από ιταλικά εκείνη. Α, ναι. Με πορτογαλικά. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας ήταν το Ρίζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Όσοι δεν έχετε πάει να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση, μπορείτε να το κάνετε Παρασκευή ή Σάββατο ή την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο. Έχουν μείνει ακόμα 4 παραστάσεις. Ένα μοναδικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr, μπαίνετε εύκολα από το σπίτι σας όπου και να βρίσκετε το κινητό και διαλέγετε και τη θέση που θα κάτσετε στο Θέατρο Βεργίνα και μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια και από τα καταστήματα public, φυσικά ώρες καταστημάτων. Ένα πραγματικά ξεχωριστό υπερθέαμα, όπως όλα που φιλοξενεί το Θέατρο Βεργίνα. Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατηριός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Ζελαπόρτας, πάρα πολλοί χορευτές. Ένα θέμα που δεν πρέπει να χάσετε. Μαζί μας από σήμερα το Παντών Καφέ Μπαρ, στον Εύωσμο, το στέκι που θα γίνει συνήθεια, ένας όμορφος ζεστός και φιλόξενος χώρος, σας περιμένει όλους από το πρωί για ένα καφεδάκι μέχρι και το βράδυ για ποτά, τα καλύτερα κοκτέιλ και πολλές εκπλήξεις με events. Η πιο ξεχωριστή πρόταση πραγματικά για να περάσεις καλά όλη την ημέρα είναι το Παρδόν Καφέ στον Εύωσμο, μεταλλείων Παύλου 4, δίπλα στο πεζόδρομο. Στο πιο κεντρικό σημείο, νομίζω. Ναι, η Στίχημαν ήταν μαζί μας. Η μέρα Champions League σημερινή, αλλά είπαμε έχει και βόλη. Ενδεχομένως να έχει και ευκαιρίες στα σετ και στους πόντους, γιατί η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται πολύ χαμηλά, στο 1-0-5 μόλις. Άρα δεν αξίζει τον στοιχηματισμό, λέει η δική μου λογική. Αλλά γενικότερα έχει και άλλους αγώνες ποδοσφαίρου. Έχει και μπάσκετ, έχει και γενικότερα όλα τα αθλήματα στην κορυφαία στοιχηματική εταιρεία με τις κορυφαίες αποδόσεις, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, εκατοντάδες αναγώνα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Όλες οι επιλογές φυσικά
του cash out και όλα αυτά μαζί με το online καζίνο που κέρδισε ένας γνωστός μας αγάπη χρήματα. Μπράβο του. Δεν θέλω να το θυμηθώ ξανά αυτό. Μπράβο στον στο φίλο μας, ναι, που κέρδισε καλοφάγωτα, ναι, και μαζί με το σερί όλα αυτά εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας είναι και το Θεϊκό Μισθοπολίων. Όσοι είστε τώρα στο κέντρο, περάστε μια βόλτα, Αγγελάκη 10, εάν πεινάτε ή αν θα πεινάσετε σε λίγο. Υπάρχει επιλογή και να φάτε και μέσα στον εκπληκτικό χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Θεϊκών, αλλά και στα τραπεζάκια έξω. Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Τώρα, αν είστε στο σπίτι και έχετε πεινάσει από τις 12.30 ή θα πεινάσετε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, παίρνετε το τηλέφωνο 2310-221-321. Το Θεϊκό θα σας εξυπηρετήσει είτε μένετε ανατολικά έως και την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ και φυσικά στο κέντρο της πόλης. Με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο προσφορά στο delivery, δωρεάν όλες οι αλυφές, μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά και φυσικά το μεγάλο τούτο Θεϊκό, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Θεϊκό Μισθοπολίων, Αγγελάκη 10, 221-321. Νακ Σούζ είναι μαζί μας, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε. Είτε μπαίνοντας στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη, και πλατεία Αγίας Σοφίας υπάρχει, και έτσι με σκημαία στο τέλος υπάρχει, και στο Mediterranean Cosmos υπάρχει κατάστημα, και πολλά στόκ, και στο Λευθέρωτο Βενιζέλος, αν ταξιδεύετε, περνάτε και από εκεί και κάνετε τις αγορές σας με τις καλύτερες τιμές. Ωραία, αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107,4 γιατί ακολουθεί το ανάλυση των Bayer Press. Σταύρος Κόλοκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης. Έχουν ετοιμάσει και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω θα αναφερθούν και στους αγώνες του Champions League. Μεγάλη βραδιά σημερινή. Πόρτο, Liverpool Πόρτο, συγγνώμη, και Tottenham Manchester City. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Καλό μεσημέρι.